Ακούγομαι. Ξέρω θα απογοητευτείτε γιατί θα ήρθατε να ακούσατε ψυχοφελή και σωτήρια και εγώ από τέτοια δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, θα πούμε κάτι πράγματα. Και όταν βλέπετε ότι δεν σας αρέσουν ή διαφωνείτε, θα σηκώνετε το χέρι, θα μου δίνετε μια μούντζα και θα αλλάζουμε, εντάξει. Λοιπόν, δεν ήξερα γιατί να μιλήσω, είπα να πούμε λίγο για τον φανατισμό που υπάρχει σήμερα. Και τι άλλο. Και για τον γεροντισμό να πούμε. Και για τον γεροντισμό θέλετε. Εγώ βέβαια δεν ξέρω από γεραντισμούς και τέτοια, γιατί εγώ παιδί γεννήθηκα, παιδί και θα πεθάνω. Λοιπόν, ότι γεννήθηκα παιδί αμφιβάλλεται, ότι θα πεθάνω παιδί, να μου το ζήτησε ο Κύριός μου και δεν μπορώ να του χαλάσω το χατήρι. Ξέρετε, τι είναι εκείνο. Κάμερα. Άιντε. Θα λέω σαχλαμάρες τώρα και να τις γράφει και η κάμερα. Ωραία ρε ζήλη τι γίναμε. Λοιπόν, δηλαδή να αρχίσουμε από τον γεροντισμό. Ό,τι θέλω όπως θέλετε εσείς. Εσείς τι θέλετε. Το γεροντισμό. Πολύ σας αρέσει. Ναι. Έχετε γεροντοπληξία. Ναι. Καλά. Να πούμε κάτι για τον γεροντισμό, αφού σας αρέσει τόσο πολύ, είναι της μόδας, τι να κάνουμε, με τη μόδα θα πάμε. Λοιπόν, πριν από πολλά χρόνια υπήρχε μια μόδα παγκόσμια με τους γκουρού. Δεν τους προλάβατε, τους γκουρού. Ερχόντουσαν από την Ανατολή, πηγαίνανε από τις Ινδίες, από την Κορέα, από διάφορα άλλα μέρη, πηγαίνανε στην Αμερική, στην Ευρώπη και τέτοια και ήταν της μόδας πια η γκουρού και η γκουρού ήταν η σοφή δηλαδή έτσι της Ανατολής και οι ηλίθιοι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι τρέχανε εκεί, γοητεύονταν που τους βλέπανε και κάναν τυφλή υπακοή σε αυτούς, μάλιστα. Σε ένδειξη υπακοής έπρεπε, εκείνοι που κάναν πολύ υπακοή, έπρεπε να πλύνει ο γέροντας, να του πλύνουν τα πόδια σε μια λεκάνη και μετά να πιούν από το νερό οι άλλοι για να δείξουν την υπακοή τους. Πολύ ωραία συνήθεια, τέλος πάντων, ευτυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν ήρθαν πολλοί έτσι. Ήρθαν και εδώ και κάναν και ομιλίες. Θυμάμαι μια φορά ο γκουρού Μαχαρίτζη είχε αναγγελθεί ότι θα μιλήσει και του παραχωρήσανε, με πληρωμή βέβαια, την αίθουσα εκεί της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Βέβαια, όταν κανείς έχει χρήματα, του τα δίνουν όλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ευτυχώς που εδώ στην Ελλάδα βέβαια υπήρχε το Άγιον Όρος και αντί για τους γκουρού, τέλος πάντων, άρχισαν να στρέφονται στο Άγιον Όρος και άρχισαν βέβαια να μιλάνε για γεροντάδες και για υπακοή. Αυτό ήταν πολύ καλό βέβαια, αλλά στο τέλος παράγινε. Έτσι, κάθε πράγμα όταν γίνεται, όταν παραγίνεται, όταν καταντάει σε υπερβολή, πάβει να είναι καλό. Φτάσαμε στο σημείο δηλαδή, όλοι πια οι εξομολόγοι να λέγονται γεροντάδες, φτάσαμε στο σημείο να περπατάς στο δρόμο και όλοι να σου κάνουν μετάνοια, την ευχή σου γέροντα, την ευλογία σου γέροντα και τέτοια. Τα παλιά το χρόνια λέγανε ένα πάτερ και τελείωνε. Τώρα συνέχεια γέροντα και γέροντα και άρχισε και η μόδα να λένε όλοι εγώ κάνω υπακοή στον γέροντά μου και τέτοια πράγματα. Και τελικά είπαμε τώρα όποια πέτρα να σηκώσεις ένα γέροντα θα βρεις. Τι πράγμα. Νόμισα ότι είχα μια μούντζα από εκεί, αλλά τίποτα. Άδικα. Και τι ομιλία. Για κλάματα. Λοιπόν.
Άκου να ήξερε τι ομιλία είναι, ε. Λοιπόν, τελικά τι γίνεται με αυτά τα πράγματα. Είναι σύμφωνα με τον χριστιανισμό αυτή η μόδα που έχει επικρατήσει. Άντε πάλι. Δεν της έφτασε το πρώτο, ήθελε και δεύτερο. Μάλιστα, ωραία. Δεν σου είπε ο παπάς. Αν έχετε την καλοσύνη στο θόρυβο, παρακαλώ τα κινητά. Ναι. Αχ, ο μπαμπάς τα φταίει όλα, δεν είπε στο κορίτσι τίποτα. Ποιο? Όχι, μωρέ. Αν θέλετε το αθόρυβο ή κλειστή του, σας παρακαλώ. Δεν θα με ξαναπάρει. Εντάξει, λοιπόν. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι αυτό πραγματικά έγινε μια, σε αυτό το σημείο έγινε μια διαστροφή της Ορθοδοξίας και έχουν παρατηρηθεί και φαινόμενα, δηλαδή οι λεγόμενοι γεροντάδες να ζητούν να γίνουν πράγματα, τι να πω, δηλαδή να πούνε ψέματα, να κάνουν παρανομίες, να κάνουν και άλλα πράγματα. Έχει γίνει, δηλαδή έχει γίνει μεγάλη κατάχρηση αυτού του πράγματος. Και να σκεφτούμε ότι η υπακοή είναι μια από τις τρεις μοναχικές αρετές. Δηλαδή, μέσα στο μοναχισμό, στους μοναχούς, υπάρχουν τρεις αρετές. Η παρθενία, η ακτιμοσύνη, η υπακοή. Πώς τώρα έγινε μια από τις τρεις μοναχικές αρετές, δηλαδή η υπακοή, να θεωρηθεί ότι πρέπει να ισχύει και στον κόσμο μέσα και να την εφαρμόζουν όλοι, αυτό είναι κάτι που... Δηλαδή θα έπρεπε, πώς να το πω, να το καταλαβαίνουν οι ίδιοι ότι δεν μπορεί στον κόσμο μέσα να ισχύσει αυτό που ισχύει στα μοναστήρια. Στα μοναστήρια ο γέροντας είναι πάντοτε ένας πιο ηλικιωμένος μοναχός, ο οποίος αναλαμβάνει την καθοδήγηση των νεωτέρων. Και εκεί ισχύει η υπακοή στον γέροντα, ασχέτως αν ο γέροντας ζητήσει κάτι παράλογο, κάτι που δεν το... στο οποίο δεν συμφωνεί ο νεότερος, ο δόκιμος ή ο νεότερος μοναχός, κάνει υπακοή έστω και αν αυτό που του ζητήσει ο γέροντας είναι παράλογο, έτσι. Έτσι. Είναι κάτι διαφορετικό. Το να γίνεται όμως μέσα στον κόσμο, να δημιουργούνται προβλήματα μέσα στις οικογένειες, στις σχέσεις των ανθρώπων με τους άλλους, είναι κάτι που ξεφεύγει από τα όρια. Για να μην νομίσετε ότι με αυτά που λέω, έτσι, θέλω να... να υποτιμήσω την μοναχική υπακοή, θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα το πώς είναι η αληθινή υπακοή, έτσι, και πώς την βλέπουμε στους βίους Αγίων. Να καταλάβετε δηλαδή ότι είναι, καταρχήν είναι κάτι πολύ δύσκολο η αληθινή υπακοή, πάρα πολύ δύσκολο, έχει γελιοποιηθεί εδώ στον κόσμο, να λένε κάνω υπακοή στον γέροντά μου, ο καθένας. Φτάσαν στο σημείο, αυτό είναι το ακραίο, να λένε κάποιοι ότι κάνανε υπακοή και σε μένα, που δεν ζήτησα από κανέναν ποτέ υπακοή. Έτσι. Εγώ έκανα υπακοή σε αυτούς, λέγαν κάτι, βρε παιδί μου, δεν είναι σωστό, δεν είναι τέτοιο. Στο τέλος, έκανε ό,τι θέλεις, έλεγα, και μετά λέγανε ότι κάνανε υπακοή σε μένα αυτοί. Καταλαβαίνετε. Για να πούν ότι κάνουν υπακοή. Ρεζιλέψαν και την υπακοή. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αν δούμε στους βίους των Αγίων, στους βίους Αγίων που ήταν μοναχοί, θα δούμε καταπληκτικές περιπτώσεις υπακοής. Καταπληκτικές. Και ας συγκρίνουμε μετά εκείνη την υπακοή με αυτή την υπακοή που γίνεται εδώ, που έχει γίνει μόδα. Να πάμε γύρω στα 720 μετά Χριστόν. Να πάμε στην... και κοντά στα Ιεροσόλυμα, στη Μονή του Αγίου Σάβα. Εκεί ήτανε, είχε πάει να μονάσει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αφού είχε αφήσει τα παλάτια της Δαμασκού. Ο πατέρας του ήταν εκεί, είχε ένα μεγάλο αξίωμα, παρόλο που ήταν ήδη μουσουλμάνοι εκεί στην Δαμασκό, τα είχαν κατακτήσει εκείνα τα μέρη οι Άραβες μουσουλμάνοι. Εν τούτης, επειδή ο πατέρας του ήταν πολύ μορφωμένος και είχε ικανότητες και τέτοια, του είχαν αναθέσει ένα μεγάλο αξίωμα. Μεγάλωσε δηλαδή μέσα σε παλάτι.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εγκατέλειψε όλα αυτά τα πλούτη και πήγε στη μονή του Αγίου Σάβα. Εκεί λοιπόν τον δώσαν σε έναν πολύ πολύ αυστηρό γέροντα. Ένα δείγμα της αυστηρότητας. Του απαγόρευσε να ψάλει. Σκεφτείτε τώρα ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν ο ίδιος υμνογράφος, έγραφε τροπάρια, είχε και πολύ ωραία φωνή, σχεδόν σαν τη δική μου δηλαδή. Και το απαγόρευσε να ψάλει. Σκεφτείτε, αν εμένα μου πει κάποιος να μην ψάλω, σκασίλα μου, με τέτοια φωνή που έχω, τι να ψάλω. Αλλά σκεφτείτε τώρα στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό να του πούν να μην ψάλει. Και όμως το έκανε. Τον έστειλε μια φορά, αυτόν το που ήταν από πριγκιπική οικογένεια, τον έστειλε για να τον εξευτελίσει ο γέροντάς του, να τον ταπεινώσει, τον έστειλε στην Δαμασκό μια αρμαθιά από καλάθια, πλεκτά καλάθια που πλέκανε από, τα φύλλα των Φινίκων, να τα πουλήσει σε διπλάσια τιμή από την συνηθισμένη. Πήγε ο καημένος εκεί, τον βλέπαν τον κουρελί τον μοναχό, πηγαίναν να πάρουν καλάθια, τους έλεγε την τιμή, γύρονταν έξω φρενών, λέγαν τι ακριβά, από τον παλιοκαλόγερο. Δε χορταίνει το μάτι του, τόσο φιλάργυρος είναι, θυμώναν, τον βρίζαν και φεύγανε. Αυτός ο καημένος έκανε την υπακοή που του ζήτησε ο γέροντας και έμενε εκεί, τον βρίζανε, τον κάνανε, τον εξευτελίζανε, ώσπου στο τέλος πέρασε από εκεί ένας που ήταν δούλος του πατέρα του. Τον αναγνώρισε, δεν είπε τίποτα. Συγκινήθηκε που τον είδε εκεί βέβαια έτσι κουρελί αυτό το άλλοτε πριγκυπόπουλο και αγόρασε όλα τα καλάθια σε αυτή τη δήμη. Και έτσι γύρισε στη μονή του Αγίου Σάβα. Αλλά βέβαια οι ταλαιπωρίες του δεν είχαν όριο. Κάποτε πέθανε κάποιος μοναχός. Και ο αδερφός του ήταν γύρω-γύρω εκεί, δεν ήταν μέσα στο μοναστήρι, στα κελιά που ήταν γύρω από το μοναστήρι. Ο αδερφός του ήταν πάρα πολύ θλιμμένος και παρακάλεσε τον Ιωάννη, τον Δαμασκηνό, να του γράψει ένα τροπάριο για να παρηγορηθεί. Εκείνος αρνήθηκε. Δεν μπορούσε, αφού ο γέροντας του είχε πει να μην ψάλει και λοιπά και λοιπά. Στο τέλος εκείνος έκλαιγε τόσο πολύ, υποχώρησε και έγραψε, συνέθεσε εκείνο το πολύ γνωστό τροπάριο «Πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα». Και το έψελε και ο ίδιος μια στιγμή που ήταν μέσα στο κελί του. Τυχαίνει να περνάει ο γέροντας. Ο γέροντας λοιπόν έγινε έξω φρενών. Εγώ σου είπα να μην ψάλεις και εσύ τι κάνεις και τέτοια. Φύγε από το κελί, τον έδιωξε. Ο καημένος πια παρηγόρητος παρακάλεσε τον ηγούμενο τους άλλους να μεσολαβήσουν. Πήγαν εκείνοι τίποτα ο γέροντας. Στο τέλος υποχώρησε ο γέροντας, αλλά με ποιον όρο. Θα καθαρίσει όλα τα αποχωρητήρια. Ξέρετε τι θα πει αυτό το πράγμα. Σήμερα και στο στρατό το βάζουν σαν καψόνι αυτό, να καθαρίζουν τα αποχωρητήρια, αλλά είναι τελείως διαφορετικά τα σημερινά αποχωρητήρια όπου καθαρίζεις με νερό, έτσι. Εκεί πέρα να σκεφτείτε, το νερό είναι πολύ σπάνιο σε εκείνα τα μέρη. Με αποτέλεσμα, αυτά τα αποχωρητήρια δεν ήταν κανονικά έτσι με αποχέτευση και τέτοια, ήταν βόθροι. Έπρεπε δηλαδή να τα μάσεις όλα και με τα χέρια και να... Έτσι. Λοιπόν, ο καημένος, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, με μεγάλη χαρά το δέχτηκε αυτό το πράγμα. Όλοι είχαν απορρίσει τι πράγμα ήταν αυτό. Με μεγάλη χαρά και άρχισε λοιπόν, πήρε ένα εργαλείο εκεί, δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν, δεν ξέρουμε και πώς γινόταν ο καθαρισμός και άρχισε να καθαρίζει. Με τόση χαρά που επιτέλους τον συγχώρεσε ο γέροντας βάζοντάς του αυτή την τιμωρία, με τόση χαρά το έκανε που στο τέλος και ο σκληρός εκείνος γέροντας συγκινήθηκε και πήγε τον αγκάλιασε και δεν τον άφησε να συνεχίσει να καθαρίσει όλα. Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε, αυτό θα πει υπακοή, κάτι, να κάνεις κάτι που δεν το θέλεις, που σου προξενεί αηδία, που σε εξευτελίζει. Αυτή είναι η μοναχική υπακοή.
Και όχι τα σημερινά που λένε «Γέροντα, να κάνω αυτό το πράγμα, να πάω εδώ, να πάω εκεί» και άμα τους πει ο γέροντας, «Α, εγώ πήγα, έκανα υπακοή στον γέροντα». Αυτά είναι αηδίες, έτσι. Λοιπόν, να δούμε μια άλλη περίπτωση. Στην Θεσσαλονίκη υπάρχει η Μονή της Αγίας Θεοδόρας, έτσι. Τα παλιά τα χρόνια λεγόταν του Αγίου Στεφάνου, γι' αυτό και σήμερα από κάτω από τον κεντρικό ναό που ανακάλυψαν τα λείψανα της αρχικής εκκλησίας, την έχουν αφιερώσει στον Άγιο Στέφανο. Σε εκείνη την εκκλησία λοιπόν ήταν η εκκλησία η παλιά του μοναστηρίου του Αγίου Στεφάνου. Λοιπόν, η Αγία Θεοδόρα ήταν τον 9ο αιώνα, γεννήθηκε το 812 και κοιμήθηκε το 892 ή 91. Λοιπόν, την είχαν παντρέψει οι γονείς της, είχε αποκτήσει ένα κορίτσι, Θεοπίστη και δύο άλλα παιδιά που πέθαναν. Μετά τον θάνατο των άλλων δύο παιδιών, τόσο πολύ έτσι όλη η ζωή τους συγκλονίστηκε που η ίδια πρότεινε το μόνο κοριτσάκι που τους είχε μείνει, την Θεοπίστη, εφόσον πια ήδη είχε λίγο μεγαλώσει, να την αφιερώσουν σε ένα μοναστήρι, να γίνει μοναχή. Βέβαια και εκείνη συμφωνούσε, έτσι, γιατί ήταν όλη η οικογένεια πολύ ευλαβής. Λοιπόν, δώσαν λοιπόν το μόνο κορίτσι που τους έμεινε σε ένα μοναστήρι, σε μια ηγουμένη που ήταν και συγγενής τους, και έτσι θα την φρόντιζε ιδιαιτέρως. Στα 25 όμως η Αγία Θεοδόρα έμεινε χείρα, ο άντρας της πέθανε. Τότε λοιπόν και αυτή αποφάσισε να γίνει μοναχή και πήγε σε αυτή τη μονή του Αγίου Στεφάνου όπου την ηγουμένη μια συγγενής τους, η Άννα, μια πολύ αυστηρή μοναχή. Μετά από καιρό πέθανε και η άλλη ηγουμένη στο μοναστήρι που βρισκόταν η κόρη της, η Θεοπίστη, και έτσι διαλύθηκε ουσιαστικά εκείνο το μοναστήρι και η κόρη της ήρθε και αυτή στο ίδιο μοναστήρι. Η μητέρα, η Θεοδόρα, καταλαβαίνετε, όταν να έχει δίπλα της το κορίτσι, κοίταζε να το φροντίσει, να το κάνει, ηγουμένη, αυστηρή, όχι. Δεν θα την φροντίζεις και τέτοια. Κάποια φορά κάτι έτυχε και πάλι κάτι έκανε η καημένη η Αγία Θεοδόρα, θύμωσε τόσο πολύ η ηγουμένη που της είπε «Δεν θα μιλάτε καν». 15 χρόνια λοιπόν δεν μιλούσε στην κόρη της μέσα στο ίδιο μοναστήρι. 15 χρόνια, ε. Μετά τα 15 χρόνια τέλος πάντων της έδωσε την άδεια να μιλάει. Αλλά δεν σταμάτησαν τα βάσανα. Η ηγουμένη αυτή ήταν πολύ σκληρή. Λοιπόν, κάποτε έπεσε πολύ βαρύ χειμωνιά, τρομερός χειμώνας, το κρύο ήταν καταπληκτικό. Δεν θυμόντουσαν άλλο τέτοιο κρύο. Λοιπόν, μια από εκείνες τις μέρες, μέσα στο κελί της Αγίας Θεοδόρας, κάτι από μια προσεξία, χύθηκε λίγο νερό. Κάτω είχε μια ψάθα στην οποία κοιμόταν. Τράβηξε την ψάθα για να μην βραχεί από το νερό. Περνάει η ηγουμένη, τι είναι αυτό? Δηλαδή, τους είχε πει, τόσο αυστηρή ήταν η ηγουμένη, που δεν θα κάνετε τίποτα αν δεν με ρωτήσετε. Επειδή μετακίνησε την ψάθα για να μην βραχεί, αυτό το θεώρησε ανυπακοή και ξέρετε τι τιμωρία της έβαλε. Το βράδυ εκείνο να το περάσει όλο έξω, όρθια, μέσα στη βροχή. Λοιπόν, άρχισε και βροχή εκείνη τη νύχτα, άρχισε και βροχή και μετά τη βροχή άρχισε το αεράκι το παγωμένο που τα πάγωνε όλα και η Θεοδόρα ακίνητη όλο το βράδυ έξω, το νερό από τη βροχή πάγωσε και έγιναν κρίσταλοι ήταν από τα κρέμονταν από το ράσο της. Λοιπόν, πέρασε όλη εκείνη τη νύχτα εκεί πέρα, χωρίς να γονγκίσει και χαρούμενη διότι έκανε την υπακοή. Φυσικά οι άλλες μοναχές τη θαυμάζαν και τέτοια, την παρομοιάζαν με τους Άγιους Τεσσαράκοντα μάρτυρες της Σεβαστίας, που και εκείνοι στο καιρό του χειμώνα είχαν καταδικαστεί να βρίσκονται μέσα στη παγωμένη λίμνη. Έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι, έκανε και αυτή την υπακοή, την τόσο τρομερή. Αυτό θα πει υπακοή των Αγίων.
Βεβαίως, η γερόντισσα, το άλλο, η γερόντισσα κάποτε λόγω μεγάλης ηλικίας παραιτήθηκε και τελικά δεν δεχόταν η Αγία Θεοδόρα να γίνει ηγουμένη και τότε τι κάναν, ψηφίσαν την κόρη της τη Θεοπίστη. Και τώρα η Θεοδόρα είχε ηγουμένη την κόρη της τη Θεοπίστη και έκανε υπακοή σε εκείνην. Αλλά δεν έφταναν αυτά, έπεσε η ηγουμένη παλιά η Άννα και έσπασε το πόδι της. 4 χρόνια ήταν στο κρεβάτι, την περιποιούνταν η Θεοδόρα. Δεν έφτανε που έσπασε το πόδι, τα χάσε και σιγά σιγά και την έβριζε. Την έβριζε συνέχεια, δηλαδή την περιποιούνταν, την καθάριζε στο κρεβάτι και εκείνη την έβριζε. Και όμως την περιποιήθηκε και τα χρόνια που ήταν κλινήρης τελείως και μετά που μπόρεσε και σηκωνόταν λίγο, συνολικά 7 χρόνια, 7 χρόνια την περιποιούνταν και άκουγε τα βρυσίδια της. Από τα βρυσίδια της φρενοβλαβούς γραίας, όπως λέει το συναξάρι. Λοιπόν, αυτό ήταν το, βέβαια, το τέλος της αυστηρής ηγουμένης, η οποία πια δεν ήταν απλώς αυστηρή, αυτό ήταν κακία, έτσι. Αλλά η ηγουμένη βέβαια δεν αγίασε προφανώς, έτσι, αλλά αγίασε η Θεοδόρα που έκανε αυτή την τρομερή υπακοή. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι είναι η υπακοή των Αγίων. Μια άλλη υπακοή ενός άλλου Αγίου. Περίπου 1520-25, εκεί γύρω. Ένας Άγιος που τον ξέρετε, γιορτάζει την 1η Νοεμβρίου, είναι Όσιος Δαβίδ ο νέος της Ευβίας. Λοιπόν, αυτός είχε πάει σε έναν πολύ αυστηρό γέροντα, ο οποίος τον πήρε μαζί του, είχαν πάει στη μονή του Κομνηνίου, που στην πραγματικότητα Οικονομίου λέγεται, κοντά στα Τέμπη, μπορεί να την ξέρετε. Λοιπόν, μετά πήγαν στο Άγιον Όρος, τελικά ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης τον εξέλεξε και τον χειροτώνησε Μητροπολίτη, αυτόν τον ηγούμενο, τον γέροντα, τον αυστηρό, τον Ακάκιο. Αυτά σταμάτησαν. Δεν ακούγομαι, έτσι. Συνεχίστε το εδώ. Λοιπόν, χειροτώνησε λοιπόν ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης τον Ακάκιο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτης. Ήταν μια απέραντη Μητρόπολη που άρχιζε από την Ναύπακτο και έφτανε ως την Πρέβεζα. Έτσι και είχε όλη την Ακαρνανία, την Αιτωλοακαρνανία, ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία και επιπλέον και τους νομούς Άρτας και Πρεβέζης. Όλα αυτά τα είχε μια Μητρόπολη, απέραντη. Λοιπόν, είχε μαζί του και τον Δαβίδ, αυτόν που είπαμε, έτσι. Λοιπόν, έγινε ο γέροντας του Δαβίδ Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρτης, πήρε μαζί του και τον Δαβίδ και μένανε στην Ναύπακτο. Κάποτε λοιπόν τον έστειλε για μια υπόθεση στην Άρτα. Την εποχή εκείνη βέβαια ήταν συνηθισμένο φαινόμενο να περπατάνε ξυπόλοιτοι. Και καμιά φορά όταν κάποιοι είχαν και παπούτσια, περπατούσαν ξυπόλοιτοι και όταν φτάναν στη πόλη φορούσαν τα παπούτσια για να μην τους βλέπουν ξυπόλοιτους. Δηλαδή τα είχαν σαν είδος πολυτελείας. Λοιπόν, από την Ναύπακτο στην Άρτα ήταν 4 μέρες δρόμος επάνω στα βουνά. Δεν υπήρχαν δρόμοι κανονικοί, σε μονοπάτια μέσα από τα βουνά. Λοιπόν, πήγε 4 μέρες δρόμο από την Ναύπακτο στην Άρτα. Στην Άρτα είδε κάποιος τον κουρελί τον μοναχό, τον λυπήθηκε και του έδωσε ένα ζευγάρι παπούτσια. Τα πήρε, τα φόρεσε και γύρισε στην Ναύπακτο. Όταν τον είδε ο γέροντας, «Ουα! Μπαρούτι ο γέροντας, Εγώ σε έστειλα ξυπόλυτο, γιατί έβαλες παπούτσια και ήρθες να τα πάρεις και να τα πας πίσω». Και τον έστειλε λοιπόν
πίσω, 4 μέρες δρόμο πάλι, να πάει και 4 να γυρίσει, 8 μέρες δρόμο για να πάει πίσω τα παπούτσια και να γυρίσει. Φυσικά, ο Άγιος, ο Δαβίδ αυτός αγίασε, είναι Άγιος και είναι γνωστός ο Όσιος Δαβίδ, ο νέος, ο εν Ευβία, γιατί τελικά στην Εύβοια εκοιμήθη. Λοιπόν, αγίασε. Ο γέροντάς του τι έγινε όμως? Την ίδια μέρα, αυτό είναι το εκπληκτικό, την ίδια μέρα, την 1η Νοεμβρίου, γιορτάζουμε και κάποιους άλλους Αγίους, νεομάρτυρες. Γιορτάζουμε δηλαδή τον Άγιο Ιάκωβο, τον... Όχι, τον ηγούμενο της Μονής. Λοιπόν, τον Άγιο Ιάκωβο, τον νεομάρτυρα από την Καστοριά, που μαρτύρησε το 1520 στην Αδριανούπολη, μαζί με 2 μαθητές του, τον Ιάκωβο τον Διάκονο και τον Διονύσιο. 3 μάρτυρες μαζί. Τους γιορτάζουμε την 1η Νοεμβρίου, την ίδια μέρα που γιορτάζουμε και τον Όσιο Δαβίδ. Λοιπόν, και αυτοί συνδέονται, κατά έναν παράδοξο τρόπο, με τον γέροντα του Οσίου Δαβίδα. Αλλά πώς? Όσιος αυτός ο νεομάρτης ο Ιάκωβος ήταν από την περιοχή της Καστοριάς και τελικά είχε καταβεί στην περιοχή εκεί της Ναυπάκτου και είχε γίνει ηγούμενος μαζί με τους μοναχούς που είχαν μαζευτεί στη Μονή της Δερβέκιστας, ένα μοναστήρι προς τα δυτικά της Ναυπάκτου. Λοιπόν, ήταν Άγιος άνθρωπος και έτρεχε ο κόσμος εκεί να εξομολογηθεί, να ακούσει τα κηρύγματα. Λοιπόν, ο Ακάκιος αυτός ο τόσο αυστηρός γέροντας, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρτης, ζήλεψε. Το καταλάβατε? Ζήλεψε και όχι μόνο ζήλεψε που έβλεπε τόσον κόσμο να πηγαίνει στον ηγούμενο αυτό τον Ιάκωβο στη Δερβέκιστα, αλλά και τον συκοφάντησε στους Τούρκους ότι μαζεύει τον κόσμο για να κάνει επανάσταση. Οι Τούρκοι τον αρπάξανε, τον Ιάκωβο τον ηγούμενο, μαζί με 2 άλλους μοναχούς, τον Ιάκωβο τον Διάκονο και τον Διονύσιο. Τους στείλαν στην αρχή στα Τρίκαλα, γιατί η περιοχή εκείνη, τότε το 1520, υπαγόταν διοικητικά στα Τρίκαλα, στον Πασά των Τρικάλων, και από εκεί τους στείλανε στην Αδριανούπολη, όπου τότε εκείνο τον καιρό έμενε ο Σουλτάνος, ο Σελίμ. Εκεί λοιπόν, τι να τους ανακρίνουν, τα παλιά τα χρόνια ανακρίσεις γίνονταν με βασανιστήρια, δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να βρεθεί αλήθεια, απλώς τους βασανίζαν να ομολογήσουν ότι είναι ένοχοι. Τέλος πάντων, τι να πούν, δεν μπορούσαν να πούνε και ότι είναι ένοχοι, αφού δεν είχαν κάνει τίποτα. Το θέμα είναι ότι υπέστησαν φοβερά μαρτύρια, μάλιστα επειδή περιγράφονται από αυτόπτη μάρτυρα, είναι ο βίος αυτός και το μαρτύριο, είναι γραμμένα ακριβώς εκείνη την εποχή και περιγράφονται όλες οι λεπτομέρειες. Τον ένα το διάκονο του σφίξαν έτσι το κεφάλι με ένα όργανο τέτοιο, τόσο πολύ που βγήκε το μάτι. Φρικτά μαρτύρια. Στο τέλος και τους τρεις τους φωνεύσανε και τους τρεις. Λοιπόν, και έτσι έγιναν 3 νεομάρτυρες χάρης στην ζήλια του Ακακίου. Και έτσι ο Ακάκιος αυτός, ο οποίος βέβαια, τι να πούμε για την ψυχή του, έτσι, ο Ακάκιος αυτός με την αυστηρότητά του έγινε αιτία να αγιάσει Όσιος Δαβίδ, ο νέος, και με την ζήλια του έγινε αιτία να αγιάσουν οι 3 άλλοι οι νεομάρτυρες. Καταλάβατε, και όλοι αυτοί γιορτάζουν την ίδια μέρα, 1η Νοεμβρίου. Δηλαδή, βλέπετε τι υπακοή έκανε ο Δαβίδ. Έτσι. Αλλά το ότι έκανε υπακοή στον γέροντά του δεν σημαίνει ότι ο γέροντας ήταν καλός. Αυτό είναι το μεγαλείο της μοναχικής υπακοής. Δηλαδή, μπορεί ο γέροντας να είναι στριμμένος, ανάποδος, κακός. Το καταλαβαίνετε? Ο μοναχός που θα κάνει την υπακοή σε αυτόν τον στριμμένο γέροντα μπορεί πραγματικά να αγιάσει. Έτσι, καταλάβατε? Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί άλλο είναι η υπακοή αυτή των Αγίων, που είναι κάτι πολύ δύσκολο, και άλλη είναι η υπακοή των ηλιθίων που έχουμε στον κόσμο. Έτσι, γιατί αυτή η υπακοή είναι πραγματικά αποβλάκωση των ανθρώπων. Έτσι,
Το αντιλαμβάνεστε αυτό που λέω? Δηλαδή έχει γίνει μόδα και επειδή έχει γίνει μόδα όλοι λένε κάνω υπακοή στον γέροντά μου κλπ. Κλπ. Και επιπλέον βέβαια έχει γίνει και κάτι άλλο που δεν υπήρχε στην παράδοσή μας, δεν υπήρχε μέσα στο μοναχισμό. Άλλο πράγμα είναι να κάνεις υπακοή στον γέροντα και άλλο τον γέροντα να τον βλέπεις σαν Θεό. Γιατί η μόδα που έχει επικρατήσει τώρα είναι ότι ο γέροντας είναι αλάθητος. Μέσα στην Ορθοδοξία μας κανένας άνθρωπος δεν αναγνωρίζεται ως αλάθητος. Έτσι. Κανένας. Και Άγιος να είναι. Και οι Άγιοι κάνουν λάθη. Η Ορθοδοξία μας δηλαδή δεν αναγνωρίζει ούτε καν ότι οι Άγιοι δεν κάνουν λάθη. Και οι Άγιοι κάνουν λάθη. Και έχουμε τόσα παραδείγματα από τις βίους Αγίων που κάναν λάθη. Αυτή είναι η αλήθεια για την Ορθοδοξία. Τι λέει, περί των Αγίων και περί των άλλων. Δεν δεχόμαστε το αλάθητο για κανέναν άνθρωπο. Λοιπόν, σήμερα με τη σημερινή μόδα των γεροντάδων φτάσαμε στο σημείο να λέει ο καθένας ότι ο γέροντάς μου είναι αλάθητος. Αποκλείται να κάνει λάθος. Το είπε ο γέροντας, άρα όχι αυτό το πράγμα, έτσι. Εξάλλου ο Κύριος είπε «Και πατέρα ημών μη καλέσετε επί της γης». Τι θα πει αυτό το πράγμα? Δεν θα πούμε τον πατέρα μας πατέρα? Όχι, σημαίνει, ή δεν θα πούμε έναν ιερέα πάτερ και ξέρω εγώ, δεν είναι αυτό το πράγμα. Σημαίνει να μην θεωρήσουμε κάποιον ότι είναι αυθεντία, έτσι, και ότι λέει πια ισχύει και δεν χωράει η αμφισβήτηση και τέτοια. Όχι αυτό το πράγμα. Είπε και να μην κληθείτε ραβή. Τι θα πει ραβή? Δάσκαλος, στην πραγματικότητα το ραμπ στα εβραϊκά σημαίνει μεγάλος. Ραμπή σημαίνει μεγάλος μου, μεγάλε μου, Τους άρεζε τότε αυτούς τους φαρισαίους και τους άλλους να τους λένε ραβί. Είναι το ίδιο που λένε τώρα γέροντα, που αρέσει και σε πολλούς ρασοφόρους να τους λένε γέροντα. Το ίδιο πράγμα είναι. Ο Χριστός αυτό είπε να μην το έχουμε, να μην το κάνουμε, έτσι. Ένας είναι ο δάσκαλός μας, ένας είναι ο Κύριός μας, και μεταξύ μας είμαστε αδέλφια, δηλαδή οι ρασοφόροι, οι λαϊκοί, όλοι είμαστε αδέρφια, έτσι. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, το ρίξαμε πολύ στα σοβαρά, φταίει ίσως και το τέτοιο. Όταν είναι ασθενικός ο φωτισμός, το θέμα είναι ότι πραγματικά τώρα ζούμε σε μια κατάσταση μέσα στην Ελλάδα και αυτό έχει επεκταθεί και στις άλλες ορθόδοξες χώρες, από την Ελλάδα μεταδόθηκε και εκεί, που πια υπάρχει μια γεροντολατρεία, ένας γέροντας εδώ, άλλος γέροντας εκεί και τρέχουν να ρωτήσουν τον ένα γέροντα, να ρωτήσουν τον άλλον γέροντα και αν πει κάτι ο γέροντας, α, το είπε ο γέροντας και τελείωσε και λοιπά και λοιπά. Αυτό δεν είναι υγιές, είναι αρρωστημένη κατάσταση. Οι άνθρωποι χάνουν την προσωπικότητά τους ακολουθώντας κάποιον, έτσι, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είναι αλάθητος, κάνει λάθη. Φτάσανε να λένε ότι προτιμότερο να τα χαλάσεις με το Θεό παρά με τον γέροντα. Γιατί αν τα χαλάσεις με τον Θεό, ο γέροντας θα σε συμφιλιώσει με τον Θεό. Αν τα χαλάσεις με τον γέροντα, ποιος θα σε συμφιλιώσει με αυτόν? Καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι υπερβολές, είναι αρρωστημένες καταστάσεις που όμως έχουν γίνει πια θαρρείς και είναι η Ορθοδοξία αυτή. Όχι, προς Θεού, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Ούτε ο Χριστός είπε ποτέ να γίνετε γεροντάδες σε κανέναν, είπε να γίνετε παιδιά. Αυτό μόνο είπε. Και είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα, έτσι. Πάρα πολύ απλό. Να είμαστε παιδιά. Δεν είναι απλό? Είναι. Δεν θέλει ιδιαίτερη δυσκολία. Τι έγινε? Μια μούντζα είδα από εκεί. Επιτέλους μια μούντζα. Πολύ μου αρέσουν οι μούντζες. Ναι, ναι, εντάξει. Εμείς στήξαμε το σφαλμένο. Ναι, σωστά. Μέχρι στιγμής δεν είναι σφαλμένο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα σωστό σε αυτά τα πράγματα, Όχι, έτσι λέω. Είπαμε την υπακοή στην υπερβολή της. Ποιο?
Είπαμε για την παγωγή υπερβολή τη, τη διαστρέβλωσή τη. Ναι. Σωστά. Και εμεί τι κάνουμε, πώς πορευόμαστε, πώς κινούμαστε. Έχουμε ένα προβληματικό. Με τα πόδια, ρε παιδί μου. Τι ήθελες, με τα χέρια θα κινηθείς, αν είναι δυνατόν. Άμα δεν μπορείς βέβαια, και με τα χέρια και με τα πόδια, τόσα τετράποδα, κάτι ξέρουνε. Ναι, λοιπόν πώς θα κινηθούμε. Πού να ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Αυτά είναι, πώς το λένε, πηγαίνεις σε μια σχολή οδήγησης και εκεί σου λένε πώς να κινείσαι. Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα. Ρωτήστε κάποιον που έχει αυτοκίνητα και ξέρει. Τι. Καταλύεται τελείως, δηλαδή, η παγωγή. Δεν κάνουν καθόλου παγωγή στο πνευματικό. Η δουλή απορία. Κοιτάξτε, καταρχήν είπαμε ότι η υπακοή είναι μια μοναχική αρετή, έτσι, και πάρα πολύ δύσκολη, έτσι, πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω από τα παραδείγματα που αναφέραμε, έτσι, φαίνεται τι είναι η υπακοή των Αγίων. Και πάρα πολλά παραδείγματα έχουμε από τις ιστορίες των μοναχών, πώς κάνανε υπακοή και τέτοια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να καταλαβαίνουμε ότι μέσα στον κόσμο τα πράγματα βεβαίως δεν μπορούν να είναι όπως μέσα στο μοναχισμό. Έτσι. Δηλαδή, καλό είναι, ας πούμε, στο μοναχισμό υπάρχει ακτιμοσύνη, έτσι. Ναι, ο μοναχός, ο αληθινός, δεν έχει τίποτα. Τώρα θα μου πείτε, ακούτε βέβαια κάτι πράγματα για μοναστήρια, με επιχειρήσεις και με λοιπά και λοιπά. Πείτε τα σε εκείνους, μην τα λέτε σε μένα. Λοιπόν, τα παλιά τα χρόνια, που δεν υπήρχαν επιχειρήσεις και τέτοια και business και λοιπά, τα παλιά τα χρόνια συνηθίζανε στις εικόνες των μοναχών, των Αγίων Μοναχών, να βάζουν διάφορα έτσι, ρητά. Τους έχουν πάντα να κρατούν και κάτι και γράφουν πια. Λοιπόν, ένα από τα ωραία αυτά χωρία που συνηθιζότανε, ας πούμε συνηθιζόταν και στον Όσιο Δαβίδ της Θεσσαλονίκης αυτό, σε παλιές εικόνες του και σε άλλους Αγίους έχω δει, έλεγε εκεί, «Μοναχός εστίν αληθινός, ο μηδέν έχων εν το παρόντι βίο ημί Χριστόν μόνον». Δεν ξέρουμε πότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά αυτό το κείμενο. Πάντως, σε έναν βίο του Σάβα του Βατοπεδινού, τώρα θα μου πείτε πώς συνέπεσε να είναι το Βατοπεδινός. Λοιπόν, στον βίο εκεί πέρα, στο βίο λοιπόν του Αγίου Σάββατο Βατοπεδινού, που ήταν Θεσσαλονικιός και ήταν λίγο πριν από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, λέει ότι πήγε στο Άγιον Όρος μηδέν με θεαυτού φέρον ημί Χριστόν μόνον, το ίδιο πράγμα, μη έχοντας τίποτα μαζί του παρά μόνο τον Χριστό. Μοναχός λοιπόν, επομένως αυτό υπήρχε και πιο παλιά από τότε, έτσι, από το 1300 ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω πότε για πρώτη φορά εμφανίζεται. Και κανένας δεν ξέρει, γιατί ποιον να ρωτήσεις, με αυτά δεν ασχολούνται σήμερα. Γιατί σήμερα είναι ξεπερασμένο αυτό. Μοναχός που δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, μοναχός λοιπόν αληθινός είναι εκείνος που δεν έχει τίποτα στον παρόντα βίο, στην παρούσα ζωή, παρά μόνο τον Χριστό. Η μόνη περιουσία δηλαδή του μοναχού είναι ο Χριστός. Βέβαια είναι πάμπλουτος όποιος έχει το Χριστό, περιουσία του, έτσι δεν είναι. Τι άλλο θέλει, Λοιπόν, τώρα, στον κόσμο μέσα, βεβαίως δεν μπορούν να υπάρξουν οικογένειες με ακτιμοσύνη, έτσι. Είναι φυσικό στον κόσμο, δεν μπορεί να υπάρχει ακτιμοσύνη. Στον κόσμο κοιτάμε, τουλάχιστον να μην έχει κανείς φιλαργυρία, πλεονεξία και τέτοια, να αρκείται σε λίγα, να υπάρχει ολιγάρκεια. Έτσι, να έχει εκείνα που χρειάζονται και όχι οι πολυτέλειες. Λοιπόν, επομένως αυτό που στον μοναχισμό μέσα μπορεί να είναι πλήρης ακτιμοσύνη, μέσα στον κόσμο γίνεται κάτι, όχι τόσο απόλυτο, αλλά οπωσδήποτε βέβαια κάτι που να προσεγγίζει προς εκείνο του μοναχού. Όχι πλούτος, όχι πολυτέλειες. Έτσι. Δηλαδή, μην θεωρείτε ότι μπορεί ένας να είναι χριστιανός και να είναι πλούσιος και να έχει πολυτέλειες και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Εντάξει. Και οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν όλοι εναντίον του πλούτου, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Τώρα από εκεί και πέρα, το πόσο μπορεί κανείς,
από πού αρχίζει ο πλούτος και πού δεν αρχίζει, ο καθένας μπορεί να το ράβει και να το κόβει και να το ράβει στα μέτρα του. Έτσι. Μπορεί ένας να έχει πολλά χρήματα και να λέει: εγώ τι έχω, τίποτα δεν έχω, καημένος. Έτσι, θυμάμαι κάποιον Μητροπολίτη που είχε πει: τι παίρνουμε μισθό πείνας. Στην Νότια Ελλάδα ήταν αυτό. Έτσι. Όσες φορές μίλησε εκείνος ο καημένος, όλο τέτοιες βλακίες έλεγε. Το τέλος του ήταν βέβαια πολύ εξευτελιστικό ο καημένος. Κατηγορήθηκε για κάτι το οποίο δεν έκανε. Είμαι βέβαιος ότι δεν το έκανε. Αλλά το αποτέλεσμα τόσα πολλά που έλεγε, όλο τέτοια έλεγε, είμαστε πολίτες τρίτης κατηγορίας, όλο δηλαδή, όλο, ε. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι, έτσι και αυτός έλεγε ότι είναι φτωχός. Λοιπόν, είναι μεγάλο θέμα βέβαια το πώς βλέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας αυτά τα πράγματα. Σήμερα δεν τα βλέπουν αυτά. Να κι άλλη μια διαστροφή στην Ορθοδοξία. Σήμερα μπορεί να βλέπουμε πολυτέλεια και πολυτέλεια σε Ορθοδόξους, λαϊκούς και κληρικούς, έτσι. Και να λέγεται αυτό δόξα της Ορθοδοξίας. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, το άλλο. Μέσα στο μοναχισμό υπάρχει η παρθενία. Μέσα στον κόσμο υπάρχουν οι οικογένειες και τα τέτοια, έτσι δεν είναι. Ωραία. Δεν μπορεί να υπάρχει μια οικογένεια με παρθενία. Γίνεται. Μετά δεν θα υπήρχε τεκνογωνία. Λοιπόν, να προσαρμοζόμαστε στις καταστάσεις, τέλος πάντων. Αλλά, οπωσδήποτε, και μέσα ακόμη στον έγκαμο βίο υπάρχει το στοιχείο της εγκράτειας και τέτοια και προπαντός κάτι που έκπληκτος ακούω πράγματα στην εποχή μας, δηλαδή το πόσο οι οικογένειες έχουν γίνει, δηλαδή προ καιρού εγώ έχω σταματήσει να εξομολογώ από πολλά χρόνια γιατί με αρρώστησαν οι εξομολογήσεις. Αχ Θεέ μου, τι εφιάλτης ήτανε. Λοιπόν, τέλος πάντων, δέχτηκα κάποιον γιατί ήταν ειδική περίπτωση, βαριά άρρωστος και δεν περίμενα ποτέ αυτό που άκουσα. Παντρεμένος, έτσι. Πήγα με πολλές γυναίκες. Εγώ έμεινα έξω και προσπαθούσα να μην δείξω βέβαια και ότι την έκπληξή μου, Έτσι, με πολλή υποκρισία έδειξε σαν να μην με ενοχλούσε. Τι να κάνω τώρα, στο χάλι που ήταν. Καταλαβαίνετε. Ναι, αυτό δηλαδή μαθαίνω και μου λένε δηλαδή ότι πάρα πολλά ζευγάρια, άντρας και γυναίκα, αϊντε το τι κάνουν είναι άλλο πράγμα. Και δεν συμμαζευόμαστε. Λοιπόν, βλέπετε ότι υπάρχει κάτι, έτσι, και εδώ χρειάζεται μια εγκράτεια, δηλαδή δεν σημαίνει ότι με το γάμο τελείωσαν όλα, λύθηκε το πρόβλημα και δεν υπάρχουν άλλοι πειρασμοί, έτσι. Και εδώ κάτι αντίστοιχο. Τώρα και στην υπακοή κάτι αντίστοιχο, έτσι. Όχι η απόλυτη υπακοή που υπάρχει στο μοναχισμό. Και να μην γίνεται, δηλαδή, πώς να το πω αυτό, η δουλοπρέπεια και το τέτοιο. Τέλος πάντων, δηλαδή θα ακούσεις τον πνευματικό στον οποίο εξομολογείσαι, με την πείρα που έχει θα σου πει ορισμένα πράγματα και τέτοια, αλλά προς Θεού βέβαια όχι πια να γίνεται, τι να πω. Μες τώρα της λογικής. Ναι. Γιατί παραβαίνουν. Δηλαδή, ξέρετε, πότε άρχισα να μιλάω πια, δεν άντεξα. Δηλαδή, τα έβλεπα αυτά τα πράγματα. Έλεγα να μην μιλήσω, να μην μιλήσω. Ώσπου πια κάποια γιατρός ήταν αυτή, που είχε έναν γέροντα, τον οποίο μάλιστα τον αγαπούσα και εγώ προσωπικά πάρα πολύ. Πολύ γνωστός μου, έτσι, και τέτοιο. Ο οποίος δηλαδή λίγο τα είχε χάσει, τέλος πάντων. Γιατί έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι κάποιος επειδή είναι γέροντας δεν πρόκειται να χαζέψει. Ναι. Και τη ζήτησε να κάνει μια απάτη. Μια απάτη. Δηλαδή κάποιοι του δώσαν κάτι και ζητούσαν βέβαια μια απόδειξη και επειδή μπορούσε αυτό το πράγμα να το δικαιολογήσει και με κάποιο άλλο και με το δημόσιο, τη ζήτησε να δώσει μια φωτοτυπία στον άλλον που έδωσε τα λεφτά και το πρωτότυπο της απόδειξης να το δώσει στο δημόσιο ώστε να πάρει τα λεφτά και από τις δυο τέτοιες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όταν το άκουσα πια εκείνο και σας λέω ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Λίγο του στρίψε. Πώς έγινε αυτή η ηγουμένη της Αγίας Θεοδόρας που έγινε φρενοβλαβής, εκείνη όμως δεν ήταν καλή εξ αρχής. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Όταν πια το άκουσα και επειδή είχαν μαζευτεί και άλλες περιπτώσεις τέτοιες, όχι τέτοιες, κάτι άλλες περιπτώσεις,
Ναι, πια. Πια είπα τώρα να σιωπάει κανείς σε αυτή τη μόδα της τυφλής υπακοής όταν γίνονται τόσα πράγματα, δηλαδή φοβερά πράγματα. Πια είναι, τι να πω, προδοσία της Ορθοδοξίας. Καταλαβαίνετε, δηλαδή η προσκόλληση στο πρόσωπο του γέροντα, να το καταλάβετε αυτό. Η προσκόλληση δηλαδή να θεοποιήσεις τον γέροντα. Και ό,τι λέει πια να το κάνεις και για το παραμικρό να ρωτάς το γέα, αυτό είναι προδοσία του Χριστού σε τελική ανάλυση. Ο οποίος μας είπε δεν θα έχετε πατέρα επί της γης, ένας είναι ο πατήρι μόνο εν της ουρανής, το είπε καθαρά, δεν θα καλέσετε κανέναν ραβί, έτσι, ένας είναι ο διδάσκαλός σας. Όταν λοιπόν παρατούν τον Χριστό και στη θέση του βάζουν τον γέροντα, τότε ο γέροντας καταντάει ένα είδος αντιχρίστου. Αντίχριστος τι θα πει, αυτός που αντικαθιστάει τον Χριστό, που παρουσιάζεται ως σωτήρας. Μπορεί δηλαδή και ένας γέροντας να γίνει αντίχριστος, όταν οι άνθρωποι, οι υποτακτικοί του ας πούμε, αντί να σκέφτονται τον Χριστό, σκέφτονται αυτόν. Διότι αντικαθιστά τον Χριστό. Έτσι. Μην περιμένετε ο αντίχριστος να είναι με κέρατα. Κάθε ένας που αντικαθιστά τον Χριστό, κάθε ένας που γίνεται σωτήρας των ανθρώπων, που παριστάνει τον σωτήρα των ανθρώπων, είναι αντίχριστος. Και αντίχριστοι πολλοί γεγόνασοι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, έτσι, στην καθολική, πρώτη καθολική επιστολή του. Λοιπόν, σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή, ό,τι ξεπερνάει το μέτρο, μέσα στο μοναχισμό δεν υπάρχει μέτρο. Εκεί τελείωσε. Είναι μόνος του ο μοναχός, δεν έχει συνέπειες στη σχέση του με τους άλλους. Μπορεί να εξευτελίσει τον εαυτό του, μπορεί όλα να τα κάνει, παρόλο που και εκεί έχουμε περιπτώσεις τρομερές. Στο νότιο μέρος του Αγίου Όρους διηγούνταν μια περίπτωση κάποιου. Κάτι έκανε ο καημένος ο μοναχός εκεί, ο νεαρός μοναχός, έκανε μια ζημιά, κάτι έκανε, μια απροσεξία. Και ο γέροντάς του θυμωμένος του λέει «Να πας να πνιγείς». Και ο καημένος πήγε και έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Το καταλαβαίνετε αυτό? Καταλαβαίνετε τι θα πει δηλαδή όταν γίνεται υπακοή χωρίς μέτρο? Εκείνος ο καημένος απελπισμένος σου λέει «Εντάξει, αφού μου είπε ο γέροντας να πνιγώ, πήγε και πνίγηκε». Έτσι. Και μετά του είπαν βέβαια αυτό. Δεν ξέρω αυτός ο γέροντας μετά αν στενοχωριόταν γιατί πνίγηκε ο καημένος εκείνος ή αν στενοχωριόταν ότι πήρε αμαρτία. Γιατί οι εγωιστές άνθρωποι δεν σκέφτονται τον άλλον, σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Δηλαδή, απλώς μπορεί αυτός ο γέροντας, ο ανάποδος αυτός ο γέροντας, καταλαβαίνετε, μπορεί να σκεφτόταν μόνο τι αμαρτία πήρα, θα πάω στην κόλαση. Μόνο τον εαυτό του να σκεφτόταν πάλι. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι γέροντας και είναι άγιος. Δεν σημαίνει ότι οι γεροντάδες είναι άγιοι. Πώς να το πω αυτό το πράγμα. Μέσα σε αυτούς όλους τους ρασοφόρους υπάρχουν άγιοι πολλοί. Υπάρχουν άγιοι, ναι, υπάρχουν άγιοι. Αλλά όχι ότι όποιος φοράει ράσο και είναι και μοναχικό σκούφο ή κάτι άλλο, τέλος πάντων, ότι είναι άγιος. Είναι φοβερά πράγματα αυτά που γίνονται από αυτή την ηλιθιότητα που επικράτησε ότι όποιος είναι αγιορείτης είναι άγιος. Όχι. Το Άγιον Όρος δεν είναι όρος των Αγίων. Λέγεται Άγιον Όρος, δεν λέγεται όρος των Αγίων. Είναι Άγιο εκείνο, αλλά εκείνοι που ζουν μέσα είναι αγωνιζόμενοι ή μετανοούντες αμαρτωλοί. Έτσι. Μέσα εκεί θα υπάρχουν άνθρωποι που φτάνουν στην αγιότητα. Μπορεί βέβαια όσοι πηγαίνουν εκεί πέρα να θέλουν να γίνουν Άγιοι. Και αυτό είναι ένα άλλο, μια άλλη, πώς να το πω. Σήμερα μωρέ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω κανένα αστείο. Όλο σοβαρά μιλάω. Ουφ. Δημιουργείται έτσι καταθλιπτική ατμόσφερα. Ελεύθερα, δεν σας γράφει και η κάμερα. Τι? Το παίρνει κάμερα. Αχ. Δεν μου λέτε, εάν ένας θέλει να γίνει Άγιος, είναι καλό ή κακό αυτό το πράγμα? Αν θέλει κανείς να γίνει Άγιος. Ναι. Κακό. Να θέλει να γίνει Άγιος. Άντε ρε παιδιά, πέστε μου και εμένα. Ο ένας λέει καλό, ο άλλος κακό. Με μπερδέψατε τώρα, δεν ξέρω τι να κάνω κι εγώ. Είναι σαν τον γάιδαρο εκείνο που του βάζουν δυο τέτοια δεμάτια σανό και δεν ξέρει πού να πάει και στο τέλος ψοφάει από την πείνα. Έτσι δεν είναι? Τι έγινε? Για μένα είναι κακό, γιατί κάποιος πρέπει να ακολουθήσει το θέλημα του
Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα να πάω την κυρία μου, αυτό δεν είναι αυτό. Εσύ διαφωνείς. Με το να θέλεις να γίνεις Άγιος όμως. Προϋποθέτει ότι θέλεις να ακολουθήσει τον Ιησού Θεό. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Στους βίους των Αγίων βλέπουμε πολλές φορές να λέει, έτσι, ότι από μικρός, από μικρή, εφλέγεται από τον πόθο της αγιότητας. Άρα έχεις δίκιο, ε. Όχι. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Πριν από μερικούς αιώνες, θυμάμαι κάποιον που ήθελε να γίνει μοναχός. Τι πράγμα? Συνεχίστε, αν θέλετε λίγο πιο δυνατά, γιατί χρειάζεται να γίνει μια εργασία πάνω στο μικρόφωνο. Δεν κατάλαβα, τι θα γίνει εργασία? Κάτι χρειάζεται να διακοπή ρεύματος, γι' αυτό δεν λειτουργεί το... Α, αυτό δεν λειτουργεί. Α. Λοιπόν, λοιπόν, ήθελε κάποιος να γίνει μοναχός, λοιπόν, τον είχε πιάσει πολύ, και τελικά φυσικά και οι γονείς του και τέτοια, τι να κάνω και με τους γονείς του. Στο τέλος αυτός δεν βεβαίως το είχε πάρει τελείως, δεν άλλαζε με τίποτα. Πήγα και στους γονείς τους και είπα, και ήταν μάλιστα κάποιο, η μάνα του ήταν και πολύ αστεία, έτσι, κάτι ωραία πράγματα που έλεγε η καημένη. Της λέω, αυτό είναι σαν έρωτας. Μόρ τους καλογέρους βρήκε να ερωτευτεί. Δηλαδή, μιλούσε με έναν τρόπο εκείνη η καλή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτός πριν φύγει για το Άγιον Όρος, κάτι εκεί συζητούσαμε. Εγώ του λέω σε μια στιγμή, κοίταξε, εγώ ούτε Άγιος είμαι, ούτε παριστάνω τον Άγιο. Και ξέρετε τι μου είπε. Και ξέρετε τι μου είπε. Όμως θέλεις να γίνεις Άγιος. Εγώ έμεινα ξερός. Καράφιασα. Από τότε έχασα τα μαλλιά μου. Λοιπόν, και κατάλαβα ότι ο τύπος αυτός, ο δυστυχής, ξεκινούσε με πολύ λάθος κίνητρο. Ήθελε να γίνει Άγιος. Τι θα πει να γίνει Άγιος? Άκουγε για τον ένα, για τον άλλο, που κάναν θαύματα, που ήταν διορατικοί, προορατικοί κλπ. Κλπ. Και ήθελε και αυτός να γίνει σαν αυτούς. Το κίνητρο ήταν καθαρά εγωιστικό. Κατάλαβες? Το να θέλεις να γίνει... Θα πούμε κι άλλα, μη στεναχωρίες, μη βαράς, με σακάτεψες. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν κανείς ξεκινάει θέλοντας να γίνει σαν αυτούς τους Αγίους που τους θαυμάζουν και να τον θαυμάζουν κι αυτόν, καταλαβαίνετε, είναι καθαρός εγωισμός. Είναι παγίδα του σατανά αυτό το πράγμα, το να θέλει να γίνει Άγιος. Άλλο είναι ο πόθος της αγιότητας. Ο πόθος της αγιότητας είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, σημαίνει ότι τον τραβάει η πηγή της αγιότητας που είναι ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός. Θέλει να ενωθεί με τον Χριστό, που είναι η πηγή της αγιότητας. Εκείνος που έχει τον πόθο της αγιότητας δεν σκέφτεται τον εαυτό του. Τον εαυτό του τον καταλαβαίνει ότι είναι πολύ αμαρτωλός. Δεν σκέφτεται τον εαυτό του, δεν θέλει να γίνει Άγιος αυτός. Απλώς θέλει να ενωθεί με τον Άγιο Χριστό. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Ξεχνάει τον εαυτό του. Τον εαυτό του πια τον ξεχνάει, σκέφτεται τον Χριστό. Τι έγινε? Μια μούντζα είδα από εκεί. Τι έγινε? Όπως έλεγε ο πατέρας Ιωστίνος Πόποβιτς, ότι αν δεν έχω από τον Χριστό, δεν θέλω να πω και στον παράδεισο. Ακριβώς. Λοιπόν, και τώρα που είπες βέβαια για τον πατέρα Ιωστίνο Πόποβιτς και τέτοιο και διαφόρους εκεί από τις μεγάλες μορφές του περασμένου αιώνα, τελικά, όπως βλέπουμε και από τα έργα τους και από και οι ίδιοι, όπως το λέγανε, αισθανόντουσαν πάρα πολύ την αμαρτωλότητά τους. Το καταλαβαίνετε, γιατί όσο κανείς πλησιάζει στην αγιότητα, τόσο πολύ αισθάνεται στον Άγιο Χριστό, έτσι, τόσο πολύ αισθάνεται πόσο ο ίδιος του διαφέρει από τον Χριστό και νιώθει την αμαρτωλότητά του, τη μηδαμινότητά του. Ξέρετε, εκείνος που έχει υπερηφάνεια, πώς την αποκτάει την υπερηφάνεια, που είναι η πιο αστεία από όλες τις αμαρτίες βέβαια. Η υπερηφάνεια είναι η πιο γελία αμαρτία. Έτσι, όταν άκουγα
τότε στις εξομολογήσεις να μου λέει κάποιος ότι αισθάνθηκε υπερηφάνεια, έλεγα τώρα τι να του πεις αυτού του ανθρώπου, ε? Ξέρετε πώς γεννιέται η υπερηφάνεια? Όταν συγκρίνει ένας τον εαυτό του με τους άλλους ανθρώπους, θα βρει κάτι στο οποίο υπερέχει, έτσι, και του μπαίνει υπερηφάνεια. Αν σε κάτι είναι κατώτερος από τον άλλον, του μπαίνει η ζήλια, ο φθόνος. Δηλαδή, όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, το πιο πιθανό είναι ή να αποκτήσουμε υπερηφάνεια, γιατί βλέπουμε, κοίταξε ο άλλος τι πράγματα κάνει, εγώ δεν τα κάνω, είμαι καλύτερος, ε? Ή να δει κάποιον άλλον που έχει κάποια χαρίσματα και να ζηλεύει γιατί δεν τα έχει αυτός, έτσι. Όταν συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους, τότε πέφτεις σε υπερηφάνεια, σε, πώς το λένε, σε φθόνο και τέτοια. Όταν όμως συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον Χριστό, τότε εκμηδενίζεσαι κυριολεκτικά. Έτσι. Τότε νιώθεις ότι δεν είσαι τίποτα. Τίποτα. Αυτό το πράγμα είναι που το νιώθουν οι Άγιοι, και ο πόθος της Αγιότητας είναι ο πόθος του Χριστού. Να ενωθούν με τον Χριστό. Και αυτό είναι το βασικότερο στοιχείο, βέβαια, μέσα στη ζωή, μέσα στην Ορθοδοξία, μέσα στην αληθινή ζωή των χριστιανών. Αυτή η ένωση με τον Χριστό. Όχι, εγώ αγωνίζομαι, κάνω άσκηση, το ένα το άλλο, γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλούς ευσεβείς ανθρώπους να επιδεικνύουν, ξέρω εγώ, ότι κάνουν νηστεία, ε. Να βλέπετε στον δρόμο, ε. Έτσι, να σε σταματούνε, να κάνουν και τη μετάνοια βέβαια για να δείξουν ότι είναι ευλαβείς, να σε σταματούνε και να ρωτάνε, γέροντα, σήμερα τρώμε λάδι. Και εγώ όταν με ρωτούνε, από μέσα μου απαντώ, να φάτε πετρέλαιο. Έτσι. Τώρα η ερώτηση είναι μόνο και μόνο για να δείξουν ότι νηστεύουνε. Και νομίζουν δηλαδή αυτοί οι λήθοι ότι εγώ θα τους θαυμάσω που μου έκαναν αυτή την ερώτηση. Έτσι. Πετρέλαιο να φάνε. Νηστίσιμο είναι το πετρέλαιο. Ό,τι θέλει ας έχει. Δικό τους πρόβλημα, ρε. Σιγά τώρα. Ας το φάνε και ό,τι θέλουν να σπάθουνε. Αυτό ξανά έγινε. Βεβαίως. Εντάξει, ο Χριστός είπε όταν νηστεύετε να μην γίνεστε σκυθροπή, να μην το ένα, να μην το άλλο, και αυτοί να το διαλαλήσουν όλος ο κόσμος να το ακούσει μέσα στο λεωφορείο. Αχ, πάτερ, κατεβαίνω να πάρω τίποτα νηστίσιμα από κάτι. Τι να κάνουμε, θαλασσινά, τι να κάνουμε με αυτή την νηστεία. Να ακούσει όλο το λεωφορείο πια. Ναι, αυτή είναι η Ορθοδοξία, έτσι, η σημερινή Ορθοδοξία, που είναι διαστρέβλωση της Ορθοδοξίας. Επίδειξη, χαζοϋπακοή, χαζογεροντάδες, τέτοια πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, όταν τα συγκρίνει αυτά κανείς με τη ζωή των Αγίων, βλέπει πόσο διαφορετική είναι η ζωή των Αγίων από τη ζωή των ηλιθίων της εποχής μας. Ε? Και οι λήθοι είναι όχι μόνο εκείνοι που τρέχουν και κάνουν τις ευσέβειες τους γεροντάδες, και οι ίδιοι αυτοί που θέλουν να είναι γεροντάδες. Γιατί αν ήταν αληθινοί χριστιανοί, αν είχαν το μυαλό τους στον Χριστό, θα ακούγαν τα λόγια του Χριστού και θα θέλουν να γίνουν το πιο απλό, παιδάκια να γίνουν. Να βλέπετε παλιά, βρε παιδιά, να βλέπετε κάτι μοναχούς αγιορείτες, έτσι, μα κυριολεκτικά σαν παιδιά ήτανε. Πώς παίζανε μεταξύ τους. Πώς μιλούσανε. Θυμάμαι κάποιον με μια γενιάδα μεγάλη τέτοια και ένα πρόσωπο ηλαρό, έτσι. Έβλεπες χαρούμενα πρόσωπα, όχι και να τα σκυθροπά πρόσωπα. Όταν βλέπετε σκυθροπά πρόσωπα, να φεύγετε μακριά. Λοιπόν, χαρούμενα πρόσωπα, έτσι. Χαρούμενα πρόσωπα. Έλεγε ο καημένος κάτι πράγματα και όλοι γελούσαμε. Σε μια στιγμή σκέφτηκε μήπως σκανδαλιστούμε με τα αστεία που έλεγε. Έτσι. Και λέει, τέλος πάντων, μη σκανδαλίζεστε που λέω αστεία. Έχω και αρετές, έχω και αγάπη, έχω και ταπείνωση. Το είπε με μια τέτοια έτσι αγνότητα. Ήταν κάτι υπέροχο. Άλλοι αν πούνε έχω ταπείνωση, έχω αγάπη, το κάνουν για επίδειξη. Αυτός το είπε από την καρδιά του, έτσι. Για να μην μας σκανδαλίσει, σου λέει, τι τα λέω όλα αυτά τα πράγματα και γελάνε. Θα πούνε τι είναι αυτός, τι καλόγερος είναι αυτός, ε. Με μια παιδική απλότητα που το είπε, όπως τα παιδάκια που λένε, τι λένε,
είμαι αθώα, είμαι λέμαργος. Πώς λένε κάτι τέτοια πράγματα. Δεν είμαστε καρά κορίτσια, μαλώνουμε μεταξύ μας. Ναι, τα παιδάκια λένε αυτά τα χαριτωμένα, από την καρδιά τους. Ό,τι έχουν μέσα τους το λένε. Λοιπόν, έγινε κατανοητή αυτή η διαφορά μεταξύ εγωιστικού πόθου να γίνει κανείς Άγιος. Α, και εκείνος ο τέτοιος που σας είπα, τελικά έγινε μοναχός και ξέρετε που κατάντησε. Α, μετά έφυγε από το Άγιον Όρος, έγινε αρχιμανδρίτης κάπου και τέτοια και στο τέλος τα πέταξε. Και όταν τα πέταξε, επειδή ήδη βέβαια η ζωή του ήταν φοβερή, έκανε κάτι πράγματα που δεν ταιριάζαν βεβαίως καθόλου σε έναν ιερομόναχο, έτσι. Όταν το άκουσα, είπα δόξα τω Θεώ. Γιατί πια τουλάχιστον σταμάτησε να ιερουργεί, έτσι. Καταλαβαίνετε. Και ένα τέτοιο παράδειγμα πολύ πολύ σπουδαίο έχουμε με κάποιον που ήταν και εκείνος ήθελε να γίνει Άγιος. Είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, είχε αναλάβει μάλιστα και την διεύθυνση των τέτοιων, αρχιμανδρίτης Γάρ, των κατηχητικών σε όλες τις ενορίες και τα τέτοια. Και αυτός λοιπόν ήθελε να γίνει Άγιος και αυτός ήταν πολύ αυστηρός, ασκητικός. Είχε μείνει ένα διάστημα κάπου και σε κάτι σπηλιές εκεί στη Χαλκιδική και έγραφε και το όνομά του, ώστε όταν αργότερα αγιάσει, μετά από αιώνες και πάνε και ξέρω εγώ, επισκέπτονται το σπήλαιο να λένε «Α, εδώ έζησε ο Άγιος εκείνος». Βασίλειος λεγόταν έτσι στο σαν ιερωμένος. Λοιπόν, και κάποτε λοιπόν, αφού πια τόσο πολύ ήθελε να γίνει Άγιος, τα πέταξε, παρουσιάστηκε στην Αγία Θεοδώρα μάλιστα, σε έναν εκεί ιερομόναχο τέλος πάντων και του έδωσε μια σακούλα, αυτός δεν κατάλαβε τι ήταν, μέσα στη σακούλα ήταν τα ράσα του, καλυμάφια και τέτοια και τα γένια του. Και τα άφησε εκεί. Και έφυγε λοιπόν. Αυτός είναι πολύ γνωστός, είναι ο περίφημος θείος των αδελφών Ξηρών. Τους ξέρετε, τις 17 Νοέμβρη. Το Σάββας και άλλοι ήταν κάποιοι ξηροί, έναν θείο είχανε. Αυτός ο θείος ήταν αυτός που σας είπα, ήθελε να γίνει Άγιος αυτός ο θείος. Και τελικά τώρα ξέρετε τι είναι, τώρα είναι 12 θεϊστής. Το Άγιος, πολύ απλό είναι. Παίρνεις ένα φλιτζάνι, βάζεις ένα καφέ μέσα, πώς το κάνουν, εγώ δεν πίνω καφέ, δεν ξέρω από αυτά, αλλά ξέρω να βλέπω το φλιτζάνι. Το βάζεις το φλιτζάνι, το βλέπεις και τελείωσε. Έτσι. Λοιπόν, και όταν βλύεις το φλιτζάνι, όλα μαύρα και άραχνα είναι εκεί μέσα και μπορείς να πεις περίφημα το μέλλον. Όλα μαύρα είναι. Έτσι. Τι άλλο, άσπρο δεν βλέπεις μέσα εκεί. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και έτσι πολύ εύκολο να πεις το μέλλον. Ναι. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα που να θέλει να γίνει κάποιος Άγιος ή δεν θέλει να γίνει Άγιος, αλλά το θέμα είναι το πώς προσεγγίζει. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Είπαμε, το να θέλεις εσύ να γίνεις Άγιος, να λες θέλω να γίνω αυτό, θέλω να γίνω εκείνο, είναι εγωιστικό. Οι Άγιοι δεν θέλαν, πώς να σου το πω, δεν θέλαν να γίνουν Άγιοι, θέλαν να ενωθούν με τον Χριστό. Τους τραβούσε η αγιότητα του Χριστού. Αυτός είναι ο πόθος της αγιότητας. Δεν σκεφτόντουσαν τον εαυτό τους. Για τον εαυτό τους λέγαν το μόνο που θέλανε να αξιωθούν να τους συγχωρήσει τα αμαρτήματά τους ο Θεός και να αξιωθούν να είναι στην άλλη ζωή μαζί με τον Χριστό. Δηλαδή, ο πόθος του αληθινού χριστιανού είναι στο τέλος εις την αίδιον καταντήσωμεν ανάπαυση, αυτό που διαβάσατε πριν από λίγο, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Είναι από τις, δεν ξέρω αν διαβάζετε μετά την Θεία Κοινωνία, αν διαβάζετε μια ευχαριστία μετά τη Θεία Μετάληψη. Δεν ξέρω αν τις ξέρετε αυτές τις ευχές, δηλαδή είναι κάτι πολύ όμορφο αυτή η πρώτη ευχή, η οποία δεν είναι ολόκληρη, δεν έχει γραφεί προφανώς από τον ίδιο. Οι τελευταίες αυτές σειρές πρέπει να έχουν προσθεθεί από τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, γιατί μοιάζουν πολύ με τα δικά του τα κείμενα. Λοιπόν, τι είναι ο πόθος, ε? Ο πόθος είναι
όταν φύγω από αυτή τη ζωή να καταντήσω στην αίδιον ανάπαυση, έτσι, στον παράδεισο που λέμε, όπου ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, όπου ο ήχος, η ψαλμωδία, η ακατάπαυστη των εορταζόντων, αυτών που γιορτάζουν. Και η απέραντη ειδονή, προσέξτε, αυτή είναι η ειδονή των Αγίων, η απέραντη ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου, το κάλος, το να βλέπουν την απερίγραπτη ομορφιά του προσώπου σου, του Χριστού, ε. Αυτό είναι που θέλει, που ζητάει αυτός που αγαπάει τον Χριστό, στην άλλη ζωή να βλέπει συνέχεια το πρόσωπο του Χριστού. Έτσι. Αυτό είναι, όχι ο ίδιος του να γίνει κάτι και να τον θαυμάζουν οι άλλοι. Έγινε κατανοητό αυτό, εντάξει, δεν θα με πείρεις. Δεν θυμάμαι τελικά τι είχες πει ακριβώς, γιατί εγώ έχω και Αλτσχάιμερ και έτσι μιλάω για το ένα για το άλλο, φεύγω από εδώ από εκεί και ξέχασα τι είχες πει. Α, καλά, εντάξει. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπετε, να πω κάτι, όχι, να πω κάτι. Ο Ιουστίνος Πόποβιτς έγραψε ένα βιβλίο «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος». Εκεί βλέπετε, είναι στη μια περίπτωση ο άνθρωπος που θεοποιείται και δεν, είτε αυτό μπορεί να συμβαίνει, ας πούμε, στη Δύση με τον Πάπα, όπως ειδικά παλαιά τώρα, πια μην νομίζετε ότι δίνουν σημασία. Δεν είναι οι Πάπες τώρα όπως ήταν, έτσι, που τότε ήταν ένα σύμβολο. Αυτό ήταν ακριβώς που ήταν αντίθετο προς εκείνα που είπε ο Χριστός «Και πατέρα ημών μη καλέσετε επί της γης», αυτό έγινε στην Δύση με τους Πάπες. Τώρα πια βέβαια έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, δηλαδή περισσότερο Πάπες είναι στην Ορθοδοξία τώρα παρά εκεί πέρα. Εμείς έχουμε πολλούς Πάπες, όπως ξέρετε εδώ, πάρα πολλούς, αλάθητους, που δίνουν διαταγές συνέχεια, έτσι. Εκεί είναι, στο τέλος μπορεί να συμβεί αυτό που συνέβη με τους Εβραίους, που ο Χριστός ήταν μέσα τους και αυτοί δεν τον δεχτήκαν και τον δεχτήκαν τα έθνη. Μπορεί δηλαδή να διορθωθούν οι Δυτικοί και να χαθούμε εμείς οι Ορθόδοξοι, με τις βλακίες που υπάρχουν σήμερα, με τους Πάπες που γεμίσαμε. Καταλάβατε τι λέω. Λοιπόν, στο άνθρωπος και θεάνθρωπος. Το κέντρο είναι ο θεάνθρωπος, λοιπόν, για την Ορθοδοξία. Για δυτικούς ανθρώπους μπορεί να είναι ένα πρόσωπο ή πολλά πρόσωπα, έτσι. Καταλαβαίνετε. Αλλά για σκεφτείτε ότι και στην Ορθοδοξία μπορεί να γίνει αυτό, και αντί να είναι κέντρο ο θεάνθρωπος, να είναι κέντρο κάποιος άνθρωπος. Εντάξει, σαφές αυτό. Το έχεις διαβάσει το βιβλίο του, ε? Δεν το έχεις διαβάσει. Πού τον ήξερες τον Ιουστίνο Πόποβιτς? Α, εντάξει. Και ως προς το άλλο που είπαμε, ότι όποιος βλέπει τελικά τον Χριστό αισθάνεται τη μεγάλη του τέτοια, ο Σοφρόνιος του Έσεξ. Έτσι, ο Σοφρόνιος του Έσεξ το περιγράφει πολύ, ότι όταν βλέπει κανείς το άκτιστο φως, αν αξιωθεί κάποτε να δει κανείς το άκτιστο φως, γεμίζει μέσα του, έτσι, από αυτή την αίσθηση ότι είναι ο ίδιος του ένα χάος, ξέρω εγώ. Απ' τη μια ενώνεται με τον Χριστό και απ' την άλλη αισθάνεται για τον εαυτό του το χάος που τον χωρίζει, δηλαδή τόσο αμαρτωλός, τόσο ανάξιος, τόσο. Και βλέπετε, οι αληθινοί Άγιοι αισθάνονται αυτή την αναξιότητά τους. Την περίοδο της 40ης, τελείται η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Τον έχετε ακουστά τον Μέγα Βασίλειο? Α, τον ξέρετε? Τον ξέρετε? Α, νομίζω και ο Ναός είναι. Α, γι' αυτό τον ξέρετε. Λέω, πού να τον ξέρετε τον καημένο. Ναι. Α, γι' αυτό, επειδή είναι ο Ναός. Λοιπόν, ξέρετε τι λέει μέσα στη λειτουργία του? Κάτι καταπληκτικό που οι περισσότεροι ιερείς δεν το προσέχουν, από ό,τι έχω καταλάβει. Λοιπόν, εκεί πριν από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, έτσι, εκείνη την ώρα, τα σάεκ των σών, μετά από τα σάεκ των σών, λέει: «Εμείς οι αμαρτωλοί και ανάξιοι δούλοι σου, οι καταξιωθέντες λειτουργήν το Αγίο Σου Θυσιαστήριο», που καταξιωθήκαμε να λειτουργούμε στο Άγιο Σου Θυσιαστήριο. Τι κάνει έτσι? Εδώ στην εξοχή έχετε πολλά έντομα,
Άμα ήσασταν στο κέντρο, που είναι πολυκατοικίες, πού να ακούσεις τέτοια πράγματα εκεί. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ναι, λέει, ούδια τας δικαιοσύνας ημών, ου γαρ επίησα μέντι αγαθών επί της γης. Αιτέ, τι λέει ο Μέγας Βασίλειος. Δεν καταξιωθήκαμε, λέει, εξαιτίας της δικαιοσύνης μας. Δηλαδή δεν λειτουργούμε εμείς επειδή η δικαιοσύνη μας είναι τόσο μεγάλη ώστε να είμαστε άξιοι να λειτουργούμε. Διότι, προσέξτε τι λέει, δεν κάναμε τίποτα καλό επάνω στη γη. Το καταλάβατε αυτό, το λέει ποιος, ο Μέγας Βασίλειος. Εσείς ξέρετε να έκανε τίποτα επάνω στη γη. Ο Μέγας Βασίλειος είχε κάνει τίποτα. Η βασιλιάδα, Την ξέρετε τη βασιλιάδα, έτσι. Και αυτή τη βασιλιάδα, λοιπόν, μέσα εκεί τι έκανε. Καλά, εντάξει, ας πούμε την έκανε τη βασιλιάδα. Πολλοί κάνουν ιδρύματα και μετά λένε οι μεγάλοι ευεργέτες και οι τέτοιοι, έτσι δεν είναι. Δηλαδή και ο Νάσης, ας πούμε, έδωσε χρήματα να γίνει ένα ίδρυμα, έγινε το Νάσιο και τέτοιο, αλλά δεν θα τον πούμε και Άγιο, έτσι δεν είναι. Είχε χρήματα και τα έδωσε. Τι έκανε ο Μέγας Βασίλειος εκεί μέσα στην βασιλιάδα, τι έκανε. Αυτός ήταν αρχιεπίσκοπος, έτσι, αρχιεπίσκοπος ήταν της Κεσαρίας και ήταν αρχιεπίσκοπος σε μια απέραντη έκταση. Το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Τουρκίας ήταν κάτω από την δική του, ας πούμε, δικαιοδοσία. Ήταν αρχιεπίσκοπος σε όλη την περιοχή του Πόντου, λέει, και η περιοχή αυτή άρχιζε απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, από τον Βόσπορο, έφτανε μέχρι τον Κάφκασο και από πάνω από τον Εύξηνο Πόντο, από τη Μαύρη Θάλασσα, έφτανε μέχρι την Καπαδοκία και νότια από τις περιοχές εκεί της Κεσαρίας, της Καπαδοκίας. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα μέρη αυτός ήταν ουσιαστικά ο ανώτερος επίσκοπος, ο αρχιεπίσκοπος. Λοιπόν, είχε ένα πολύ μεγάλο αξίωμα. Λοιπόν, μέσα στη βασιλιάδα τι έκανε αυτός. Υπήρχαν πολλοί εθελοντές, πώς είναι οι ερυθροσταυρίτες του Ερυθρού Σταυρού, οι γιατροί διχοσύνορα, οι γιατροί με σύνορα κλπ. Όλα αυτά. Εθελοντές πάντα υπάρχουν. Λοιπόν, οι εθελοντές που ήταν στη βασιλιάδα κάνανε σπουδαίο έργο. Αλλά κανείς δεν τολμούσε βέβαια να πλησιάσει τους λεπρούς που ήταν εκεί. Αυτό το έκανε ο αρχιεπίσκοπος, ο Βασίλειος. Αυτός λοιπόν πήγαινε, καθάριζε τις πληγές των λεπρών, τους αγκάλιαζε, τους φιλούσε, για να μην αισθάνονται κομπλεξικοί. Καταλάβατε, έκανε το πιο βρώμικο, το πιο απέσιο έργο εκεί μέσα ο αρχιεπίσκοπος της Κεσαρίας Καπαδοκίας, ο Μέγας Βασίλειος. Έτσι, αυτό που οι άλλοι συχαίνονταν να το κάνουν. Πώς, ας πούμε, καθάρισε τα αποχωρητήρια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εντάξει. Βλέπετε, το πιο συχαμερό έργο έκανε. Έτσι. Λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος στη λειτουργία του, που την διαβάζουν όλοι οι ιερείς και αρχιερείς, τώρα την 40η και όσες άλλες φορές τελείται η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, λέει αυτά τα πράγματα. Οι περισσότεροι όμως είμαι βέβαιος ότι δεν τα προσέχουν, έτσι. Ουγαρ επίησα μεν τη αγαθόν επί της γης, το καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν κάναμε τίποτα καλό επάνω στη γη, λέει. Και αυτό το πίστευε ο Μέγας Βασίλειος. Έτσι. Ενώ συνήθως, εγώ έκανα και αυτό, έκανα και εκείνο. Είχε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, μου είχε ζητήσει, τώρα δεν ζει αυτή, μου είχε ζητήσει να πάω στο σπίτι, έχω ένα μεγάλο βάρος, λέει, και τέτοια, άιντε να πάω, αφού έχει βάρος, τι να κάνουμε τώρα. Να την αφήσουμε με το βάρος, που δεν είναι σπασμένα τα κόκαλά της, να σηκώνει και βάρη, δεν γίνεται. Πήγα λοιπόν, ποιο ήταν το βάρος που είχε να ξελαφρώσει η καρδιά της, όλο κατηγορούσε τον άντρα της. Μου είπε λοιπόν όλες τις αμαρτίες του άντρα της. Τι να της πω τώρα, με παλαβούς μπορείς να συνεννοηθείς. Της διάβασα την συγχωρητική ευχή και έλεγα τώρα συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του άντρα της. Αυτές μου είπε, αυτές συγχωρήθηκαν. Τι να κάνουμε, έτσι δεν είναι. Ναι, και να σκεφτείτε ότι τον ήξερα και τον άντρα της και ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλήθεια σας λέω. Και όλοι το λέγανε αυτό. Και όλοι το λέγανε αυτό και το άκουσε και είχαν και μια Γεωργιανή εκεί που για να τους βλέπει και ο άντρας ήταν άρρωστος και αυτή άρρωστη ήταν και ίδια στο κρεβάτι δηλαδή. Και της το είπε μια φορά. Όλοι λένε ότι ο άντρας σου είναι καλός αλλά εσύ είσαι στρίγκλα.
Και όμως αυτή ήταν, πήγαινε στην εκκλησία πριν σπάσει τα κόκαλά της, πριν από τον καντιλά ναύτη. Πήγαινε πολύ νωρίς στην εκκλησία, ήταν πολύ ευσεβής, αλλά στρίγκλα. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται. Όλα, πάντα δυνατά το πιστεύουν, ειδικά σε αυτούς που πιστεύουν όλα είναι δυνατά. Και να πιστεύεις και να είσαι στρίγκλος. Όλα γίνονται. Και έτσι λοιπόν αυτά τα ωραία πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, άντε, βέβαια για τον φανατισμό δεν είπαμε τίποτα, αλλά τι να κάνω. Να ανανεώσουμε σίγουρα τι... Όχι, δεν ξέρω και τι ώρα πέρασε. Είναι σίγουρα ότι θέλουμε όλοι να μείνουμε κι άλλο, μάλλον έχει περάσει λίγο η ώρα. Όχι, δεν ξέρω για εσάς. Να πούμε για τον φανατισμό. Σας αρέσει ο φανατισμός και θέλετε να ακούσετε. Μας πάρουμε εκεί. Λοιπόν, δεν μου λέτε, επειδή, καλά, ας πούμε μερικά πράγματα και γι' αυτό, γιατί που ξέρουμε αν θα ξανά συναντηθούμε, σήμερα ζούμε, αύριο πεθαίνουμε. Ξέρει κανείς ότι αύριο θα ζει, ξέρει κανείς. Εσύ, ξέρεις, ποιος. Ναι. Λοιπόν, ένα άλλο φαινόμενο τώρα, μια... στην Ορθοδοξία τη σημερινή είναι και αυτό το ωραίο φαινόμενο, πολύ γλυκό φαινόμενο, δεν ξέρετε, εμένα με συναρπάζει. Να βγαίνουμε με πανό έτσι, τον Πάπα να καταράστε, το ένα το άλλο που λένε και κάτι τέτοια έτσι, ωραία συνθήματα. Γιατί δηλαδή, πώς όλοι κάνουν διαδηλώσεις, να μην κάνουν και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Να πάμε με τη μόδα ρε παιδιά, γιατί αλλιώς μας λένε καθυστερημένους. Βεβαίως. Λοιπόν, και έχουν και μια εικόνα εκεί του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού που λένε ότι είπε αυτός το Πάπα να τον καταράσετε. Λοιπόν, δεν το είπε ο άνθρωπος, δεν το είπε. Του τα βάλανε στο στόμα του εκ των υστέρων και πολλά πράγματα υπάρχουν που δεν τα είπαν Άγιοι και τους τα φορτώσαν. Έτσι, τα ελαττώματα που έχει ο καθένας τα φορτώνει εις τους Αγίους εις τον Θεό. Είναι ένας κακός, θέλει ας πούμε να ρίξει, να πέσει φωτιά να κάνει. Θα ρίξει ο Θεός φωτιά. Δεν ρίχνει ο Θεός φωτιά. Με την όρεξη αυτός που ήθελε την... Ο πυρομανής που λέμε. Τους πυρομανείς, Οι πυρομανείς, αυτοί που θέλουν να ρίξει ο Θεός φωτιά να μας κάψει, ανήκουν στον ζωροαστρισμό. Οι οπαδοί του ζωροαστρισμού λατρεύαν το πυρ. Το ξέρετε, που λατρεύαν το πυρ. Δεν το ξέρετε. Στην Περσία ήταν αυτή η τέτοια, η... Λοιπόν, και είχαν και το αιώνιο πυρ και γνούσανε. Το αιώνιο πυρ βρισκόταν στην Ατροπατινή. Την ξέρετε την Ατροπατινή. Είναι στα βόρεια της Περσίας. Και το όνομα αυτό σιγά σιγά, καθώς περνούσαν οι αιώνες, άλλαζε και έγινε Αζερβαϊτζάν. Το Αζερβαϊτζάν είναι παραυτοαρχή. Λοιπόν, ο Αζερβαϊτζάν τι υπάρχει. Τι υπάρχει στο Αζερβαϊτζάν. Πετρέλαιο να πίνουν που κάνουν αυστηρή νηστεία. Λοιπόν, υπάρχει πετρέλαιο. Λοιπόν, υπήρχε μια πίστα στην οποία είχαν βάλει φωτιά και καθώς συνέχεια έβγαινε πετρέλαιο, η φωτιά δεν έσβηνε και έτσι λέγανε «Να, το αιώνιο πυρ». Και το προσκυνήσανε το πυρ. Το 620 πήγε εκεί ο αυτοκράτορος, ήταν τότε ο πόλεμος με τους Πέρσες, φτάσανε και στην απέναντι από την Κωνσταντινούπολη κλπ. Τα ξέρουμε και έχουμε και τον από εκείνη την εποχή. Λοιπόν, πήγε λοιπόν ο Ηράκλειος εκεί, τους έτρεψε σε φυγή τους Πέρσες, σε αυτό το θρησκευτικό τους κέντρο, στο σημερινό Αζερβαϊτζάν δηλαδή, σε αυτή την πετρελοπηγή την φλεγόμενη, που ποτέ δεν έσβηνε, έσβησε, έμαθε το φου. Είχε δει κινούμενα σχέδια τον Λούκι Λουκ. Έτσι, από εκεί είχε μάθει το φου, το έκανε λοιπόν και αυτός το φου και έσβησε το αιώνιο φου. Ένος και κλαφθμός και οδυρμός οι καημένοι οι πυρολάτρες και αυτό κατά
σήμερα βλέπετε όταν γίνεται κάτι, ειδήσεις. Τότε δεν τηλεοράσεις, ούτε εφημερίδες για να το γράψουν. Και κάτι. Και εκείνος που έβαλε στο ύμνο, το έβαλε μέσα αυτή την είδηση. Χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα. Αυτή η μέρα είναι ακριβώς, είναι η μεταφορά που είχε γίνει. Η κάμινος της απάτης ήταν αυτό το συνέχεια και παραπλανούσε τους ανθρώπους να πιστεύουν φωτιά, στο Θεό πύρ. Λοιπόν, η Θεοτόκος μέσω του, με τις νίκες στον αυτοκράτη, την απάτη στην κάμινο. Είναι ακριβώς ο τύπος που μιλάει για τους παιδες των Χαλδαίων. Οι παιδες των Χαλδαίων είναι οι Πέρσες. Από τη χώρα των Περσών ήρθαν αυτοί, στη χώρα των Περσών τα πράγματα που σβήστηκε αυτό. Με την δύναμη της. Εντάξει, όταν τους τελευταίους χαιρετισμούς ήταν στην δεύτερη τέτοια εβδομάδα. Τώρα τι έχουμε. Τέταρτος. Φορά που θα τα. Όταν θα. Είδων παιδες Χαλδαίων και λοιπά εκείνα. Να προσέχετε να το ακούσετε και αυτό της απάντης στην κάμινο σβέσανα και να δείτε ότι το γεγονός αυτό έγινε στο. Έτσι που έσβησε. Η Θεοτόκος δηλαδή. Νικήσει ο Ιερός. Πήγε εκεί. Ένα γνήσιος του Λουκι Λουκ, έκανε ένα φου και τελευταίο. Το ξέρετε. Έκανε λάθος ο καλύτερος. Πρώτα έκανε φου, πάτησε τη σκανδάλη. Πώς φτάσαμε. Άμε τους χριστιανούς που λένε να ο Θεός να μας κάψει. Κυρίου, άκια, ναι. Άμε, ναι. Του είπανε λοιπόν, έτσι. Όπως και Ιωάννης είπαν, Κύριε, θέλεις, είπαμε, πήρ κατά βήνα από ουρανού και αναλώσε αυτό. Θέλεις να πούμε, λέει, τους διώξαν από κάπου, που είχαν πάει. Να πούμε, να κατεβεί φωτεινό και να τους εξαφανίσει, Ναι, όπως και ο Ηλίας επίησε. Επετίμησαν αυτοί. Γράφηκε και τους μάλλον. Δεν ξέρετε ποιο πνεύματος εστέ εμείς. Ο Υιός του ανθρώπου, ο Κύριος του ανθρώπου να πολέσε, αλλά σώσε. Δεν καταλάβατε, δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να σώσει ψυχές ανθρώπου, αλλά σώσει. Και για τον Ηλία, τον προφήτη Ηλία. Και εκείνος, ο αυστηρός και ζηλωτικός Ηλίας και όταν τους ιερείς του βοηθούν που κάνανε τέλος πάντων έκανε και μια τους ιερείς όπως τα είχαν χάσει τους έσφαξε του Βαάλ βασίλισσα η Ιεζάβελ την ημέρα ότι η ψυχή του μαζί με την ιερέα μου δηλαδή θα τον λοιπόν το άκουσε ο προφήτης. Και επειδή ο Θεός ενέκρινε τη χάρη που του έδινε ως τότε, έτσι, και τον άφησε και στου δυνάμεις. Μόλις λοιπόν άκουσε αυτή την απειλή από τη βασίλισσα την Ιεζάβελ, φοβήθηκε τόσο πολύ που τον έβαλε στην και ξέρετε πόσο 40 ημερών οδών. Ο καημένος ο Όσιος Δαβίδ ο νέος πήγε 4 δρόμο. Ο προφήτης Ηλίας δρόμο έκανε για να πάει πολύ μακριά. Την βασίλισσα, το λολάτρησα εκεί και να γλιτώσει από αυτήν. Και γι' αυτό ο Χρυσόστομος σε μια ομιλία του για αυτά τα πράγματα λέει, βλέπετε, επειδή αυτό
Τέλος πάντων, είχε, πίστευε πια ότι ο Θεός είναι με το μέρος του και το είχε, είχε πάρει ψηλά τον αγώνα. Της Ηλίας δηλαδή, πολύ σκληρό. Και αναφέρει και του προφήτη Ηλία. Γι' αυτό τον εγκατέλειψε ο Θεός και τον άφησε να, και τον άφησε να εξευτελιστεί με τον φόβο μπροστά σε μια γυναίκα, Από τότε οι άντρες φοβόντουσαν τις γυναίκες. Βεβαίως είναι, όπως ξέρετε, ο φεμινισμός και σαν να γίνει ισότητα των δύο φοβόντων. Τίποτα μετά από τόσους αγώνες των φεμινιστριών η ισότητα δεν έγινε. Ακόμη και τρώνε ξύλο από τις γυναίκες. Ισότητα δεν... Τόσοι αγώνες πήγαν χαμένοι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν φοβήθηκε γι' αυτός και πήγε. Και τότε ο Θεός του είπε, θα έρθω, θα με δεις. Και περίμενε λοιπόν. Περίμενε λοιπόν ο προφήτης Ηλίας. Και ξαφνικά, τι γίνεται, ήταν στο όρος Σινά, σε εκείνα τα μέρη, σε μια σπηλιά. Ήταν, βγήκε από τη σπηλιά και περίμενε να έλθει ο Κύριος. Πνεύμα μέγα κρατεών διαλύων όρη και συντρίβων πέτρας ενώπιον Κυρίου, ούκεν το πνεύμα τη Κύριος. Ξαφνικά ένας άνεμος πολύ ισχυρός, τόσο ισχυρός πια που μετακινούσε πέτρες και συνέτριβε όρη. Δηλαδή συνέτριβε όρη σημαίνει, δεν σημαίνει ολόκληρα βουνά βέβαια καταστράφηκαν, σημαίνει ότι μετακινούνταν όγκοι άμμου και τέτοια, έτσι. Λοιπόν, ένας πολύ δε μια αμοθύελα τρομακτική. Νόμισε ότι ήρθε ο Κύριος. Ούκεν το πνεύμα τι ο Κύριος. Πνεύμα άνεμος. Λοιπόν, δεν ήταν στον άνεμο ο Κύριος. Μετά από εκείνο γίνεται σεισμός, λέει. Συγκλονίστηκε η περιοχή από σεισμό. Νόμισε ο προφήτης Ηλίας ότι ήρθε ο Κύριος. Ούκεν το σεισμό ο Κύριος. Και μετά αρχίζει αστραπές, κεραυνοί και τέτοια. Ο Κύριος ήρθε. Δεν ήταν και εκεί ο Κύριος, ούκεν το πήρε ο Κύριος. Και μετά από εκείνο πνέει άβρα λεπτή. Ένα δροσερό αεράκι. Και εν τη άβρα ο Κύριος. Δηλαδή ο προφήτης Ηλίας τον Θεό τον φανταζόταν σαν έναν τρομερό που με αμοθύελες, με κεραυνούς, με σεισμούς και τέτοια. Όπως τον φαντάζονται οι ευσεβείς της εποχής μας, Ότι ο Θεός είναι για να καίει τους ανθρώπους. Λοιπόν, καλά μας έκανε ο Θεός, μας τιμώρησε το ένα, το άλλο κλπ. Και χαίρονται για αυτά τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, η απάντηση του Θεού ήταν, δεν είμαι ούτε στο σεισμό, ούτε στην αμοθύελα, ούτε στις αστραπές και βροντές, αλλά στο λεπτό αεράκι. Στην άβρα τη λεπτή. Εκεί ήταν ο Κύριος. Το καταλάβατε? Πόσο, δηλαδή, του έδωσε να καταλάβει ότι ο Θεός δεν είναι της καταστροφής, αλλά του λεπτού, του δροσερού αέρα. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε όμως πάρα πολύ ορθόδοξοι ευλαβείς και τέτοιοι, και αυτό συμβαίνει σε όλους, και στους καθολικούς και στους προτεστάντες, οι φανατισμένοι υπάρχουν σε όλα τα μέρη. Οι φανατισμένοι θέλουν φυσικά όλοι οι άλλοι να καταστραφούν και τέτοια, το μίσος κυριαρχεί, δηλαδή λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά κυριαρχεί στην καρδιά τους το και αυτοί μπορεί να είναι μοναχοί. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τον ξέρετε, που τον έχουν για πολύ αυστηρό και τέτοια. Λοιπόν, γράφει στην ομολογία πίστεως, αδελφοί και πατέρες, εάν δεν εκριζώσετε το μίσος από την καρδιά σας και δεν εμφυτεύσετε την αγάπη στην καρδιά σας, μιλάει για μοναχούς που μαλώνουν εκεί στο Άγιον Όρος μας, ματέως κατοικείτε στα όρη και τα βουνά. Μάταιοι είναι και οι αταμό να προχωρούν κάποιοι μοναχοί. Ήτανε ο Αββάς Μακάριος, ο Αιγύπτιος, σε αυτόν γιόρταζε ο Κύπρου Μακάριος, έτσι. Σε αυτόν πρέπει να ήταν. Ναι, λοιπόν, ο Αββάς Μακάριος ήταν με τους μοναχούς του. Σε έναν από αυτούς τον πιο νέο του είπε να πάει πιο μπροστά, ώστε να ετοιμάσει εκεί που θα πηγαίνανε σε μια, τέλος πάντων σε μια πόλη, να ετοιμάσει εκεί τα πράγματα και οι άλλοι θα φτάναν αργότερα.
Ξεκίνησε ο νέος ο μοναχός, οι νέοι μοναχοί είναι πιο έτσι θερμόαιμοι, όπως ξέρετε. Λοιπόν, στον δρόμο συναντάει έναν ιερέα της Αιγυπτιακής θρησκείας, έναν ιερέα των ειδώλων. Ήταν εύκολο να τον καταλάβει ότι ήταν ιερέας, γιατί είχαν συγκεκριμένα ενδυμασία, συγκεκριμένοι ιερείς. Ο οποίος ήταν και ρωτούσε και ένα ραβδί, πάντα είχαν ραβδιά οι ιερείς. Ξέρετε, τότε που πήγε ο Μωυσής στο Φαραώ, οι ιερείς ρίξαν τα ραβδιά τους και γίναν φίδια που λέει και κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τον είδε που έτρεχε, πολύ βιαστικός ήταν, ερχόταν προς το μέρος τους εκεί. Και ξέρετε τι του είπε, ο εξυπνάκιας, ο νεαρός. Ήταν σαν αυτούς έτσι που, ας πούμε, τους νεαρούς που πάνε και σπάνουν και τα σπάνουν όλα, όταν έρθουν στο κέφι δηλαδή, τα σπάνουν όλα. Λοιπόν, δαίμον, πού τρέχεις. Δαίμονα, πού τρέχεις. Θυμώνει λοιπόν εκείνος, ο ιερέας των ειδώλων, και τον αρχινάει με το ραβδί του, τον άφησε, ξέρω, είναι που είναι ξηρασία εκεί στην έρημο, τον άφησε, έφαγε γι' αυτά, έμεινε τελείως ξέρος κάτω. Και έτσι ξεκουράστηκε. Λοιπόν, μετά από λίγο συναντάει τον Αβά Μακάριο και τους άλλους. Και τι του λέει ο Αβάς Μακάριος? Σωθείς, σωθείς, καματηρέ. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Σωθεί, στο καλό, εργατικοί άνθρωποι. Πώς θα το λέγαμε στην αρχαία ελληνική, δουλευταρά, στην αρχαία ελληνική. Έτσι. Καματηρέ, κάματος, Έτσι, εκεί, από εκεί βγαίνει και το μεροκάματο. Καματηρέ, λοιπόν, άνθρωποι που εργατικέ. Στο καλό, στο καλό. Και εκείνος λέει, τι καλό είδες σε μένα και με προσφωνείς. Εσύ είδα ότι βιάζεσαι και τρέχεις να κάνεις κάτι. Μα δεν μου μίλησε έτσι εκείνος ο άλλος μοναχός που συνάντησα πιο πριν. Και μένει λοιπόν εκεί, του είπε στο καλό μόνο, Μια ευχή του είπε. Πώς ζητάνε όταν βλέπουν κάποιον μεράσα σαν εμένα, ας πούμε, την ευχή σου γέροντα. Έτσι δεν λένε, την ευχή σου. Και εγώ λέω, έχεις την ευχή. Λοιπόν, μια ευχή του είπε, δηλαδή, στο καλό, στο καλό, εργατικοί άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό τον έκανε αυτό να αλλάξει τελείως και να λέει, θέλω να μείνω μαζί σου. Και τον ακολουθεί λοιπόν, στο δρόμο συναντάν και τον άλλο τον ξερό. Από εκεί θα βγήκαν οι ξηροί, τους 17 Νοέμβρη. Και αυτοί χτυπούσαν, σκοτώνανε. Μάλιστα, μάλιστα. Α, τώρα εξηγείτε. Είδατε, όλα έχουν εξήγηση. Λοιπόν, τον παίρνουν και εκείνον, ερώμενον υπό τεσσάρων, τον κουβαλούσαν σαν να ήταν επιτάφιος. Και πήγαν εκεί πέρα, εκείνον με τον περιποιήθηκαν, ο άλλος όμως δεν ξεκολούσε ο ιερέας, δίδαξε με να γίνω χριστιανός. Τον δίδαξε λοιπόν τον χριστιανισμό, βαφτίστηκε και έγινε και μοναχός και έμεινε στην ακολουθία του Αβά Μακαρίου. Έτσι, και τους είπε ο Αβάς Μακάριος, και αυτά είναι στο γεροντικό μέσα, ο λόγος ο κακός και τους καλούς ποιεί κακούς, ο δε καλός λόγος και τους κακούς ποιεί καλούς. Λες έναν κακό λόγο και ο καλός θα νευριάσει και θα γίνει κακός. Λες έναν καλό λόγο και ο κακός θα γίνει καλός. Έτσι. Βλέπετε τη συμπεριφορά. Κάντε σύγκριση τώρα με τους φανατισμένους της εποχής μας, της σημερινής εποχής, που φωνάζουν, είστε αιρετικοί, είστε τέτοιο, το Πάπα να καταράσετε. Αυτό το Πάπα να καταράσετε δεν το είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Έτσι, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός πουθενά στα έργα του δεν αναφέρει τον Πάπα. Γιατί απλούστατα στα μέρη που κήρυτε, θα σου πω, μη στεναχωριές. Στα μέρη που κήρυτε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός δεν υπήρχαν παπικοί και δεν υπήρχε λόγος να μιλήσει για Πάπα. Θα τους έλεγε για τον Πάπα και θα λέγανε οι χωριάτες εκεί, τι είναι αυτό. Καταλαβαίνετε, την εποχή εκείνη δεν ήταν όπως σήμερα τηλεοράσεις, εφημερίδες και όλα τα άλλα. Στα χωριά δεν ξέραν τίποτα από αυτά τα πράγματα. Ξέραν μόνο στα μέρη που υπήρχαν ιερείς Λατίνοι και τους κάναν προσιλητισμό. Εκεί ξέρανε. Έτσι. Αλλά Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο και τέτοια δεν είχαν ιδέα από αυτά τα πράγματα. Βεβαίως κάποτε πήγε στα Επτάνησα, όπου υπήρχαν παπικοί, γιατί ήταν υπό την κυριαρχία της Βενετίας. Εκεί όμως πάλι ξέρουμε ότι δεν είπε τίποτα για τον Πάπα, γιατί ξέρουμε ότι τον παρακολουθούσαν
κατάσκοποι Βενετοί να δουν τι λέει και δεν αναφέρουν τίποτα για Πάπα, έτσι. Σίγουρα λοιπόν ούτε εκεί μίλησε. Λοιπόν, απλούστατα, δεν μίλησε για Πάπα ποτέ. Έτσι. Αυτό τώρα τον Πάπα να καταράστε, το αναφέρει για πρώτη φορά ο Μακρυγιάννης το 1836. Δηλαδή είχαν περάσει το 1779, πότε ήταν που μαρτύρησε, 20 πάνω από 55 χρόνια μετά το μαρτύριο του Αγίου Κοσμά, το αναφέρει για πρώτη φορά ο Μακρυγιάννης, ο οποίος δεν τον είχε προλάβει, γεννήθηκε πολύ μετά το μαρτύριο του Αγίου Κοσμά, αλλά προφανώς το άκουσε αυτό να το λέει ο Ιωάννης Κολέτης, ο οποίος ήταν ο αρχηγός του, ένας αλήτης κανονικός ο Ιωάννης Κολέτης, αυτός ήταν που προσπάθησε να σκοτώσει τον Κολοκοτρώνη και μάλιστα είχε στείλει τον Μακρυγιάννη τότε στην Πελοπόννησο για να συγκρουστεί και να κάνει. Ο Μακρυγιάννης ήταν αθώος στην αρχή, πίστεψε ότι κάτι του είπε εναντίον του Κολοκοτρώνη και δε. Στο τέλος τον κατάλαβε βέβαια τον Κολέτη και τον παράτησε. Αλλά αρκετό καιρό ήταν στις διαταγές του Κολέτη. Ο Κολέτης επέμενε και όταν τον κλείσαν τον Κολοκοτρώνη στη φυλακή να θανατωθεί, Φοβερός άνθρωπος. Λοιπόν, ο Κολέτης είχε, όταν ήταν μικρός 4 ετών περίπου, είχαν δεχτεί στο χωριό του, στο Σιράκο της Υπήρου, είχαν δεχτεί τον Κοσμά τον Αιτωλό και μάλλον τον φιλοξενήσαν και στο σπίτι τους, γιατί αυτοί ήταν οι πλουσιότεροι εκεί. Και θα μου πείτε, γιατί πήγαινε σε σπίτια πλουσίων ο Άγιος Κοσμάς? Απλούστατα γιατί ήθελε να χτιστούν σχολεία παντού και αν δεν τα χτίζαν οι πλούσιοι, ποιος θα τα έχτιζε? Έτσι, προσέξτε τώρα. Εκεί είπε και αυτό το παιδί θα προκόψει, το είπε εκείνο, και ο Κολέτης μετά το πρόσθεσε, θα κυβερνήσει την Ελλάδα και θα δοξαστεί. Αποκλείεται να είχε πει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός θα κυβερνήσει την Ελλάδα, γιατί την εποχή εκείνη η Ελλάδα δεν υπήρχε και η έννοια της Ελλάδας ήταν κάτι άγνωστο την εποχή εκείνη που μιλούσε. Και ούτε θα έλεγε θα δοξαστεί, γιατί για τον Κοσμά τον Αιτωλό τα κοσμικά αξιώματα δεν είναι δόξα, δεν ήταν δόξα. Αφού έλεγε σε ένα σημείο, αν συναντήσεις βασιλιά και ιερέα, τον ιερέα θα τιμήσεις πριν από τον βασιλιά. Δηλαδή, δεν θεωρούσε ότι τα αξιώματα τα κοσμικά έχουν καμιά αξία. Καταλαβαίνετε? Λοιπόν, αποκλείεται να τα είχε πει αυτά. Τα πρόσθεσε ο ίδιος για να παίρνει ψήφους. Ξέρετε, όπως οι πολλοί πολιτικοί που τρέχουν στις εκκλησίες, πάνε και σε μοναστήρια κλπ. Αυτά θα τα ξέρετε για να πάρουν ψήφους. Έτσι, γίνονται και ευλαβείς ακόμη για να πάρουν ψήφους. Έτσι και ο Ιωάννης Κολέτης. Ναι, ο οποίος έκανε και άλλα πράγματα, διαστρέβλωσε, είπε και μια προφητεία, η οποία έχει περάσει σαν προφητεία του Κοσμά του Αιτωλού, Την έπλασε ο Κολέτης πάλι αυτήν. Είπε, μπορείτε να διαβάσετε 82-83 προφητείες στη σειρά που υπάρχουν του Κοσμά του Αιτωλού και θα το δείτε αυτό το πράγμα. Λέει, την Ελλάδα θα την ελευθερώσει η Γαλλία, την Ήπειρο αργότερα η Ιταλία. Αυτά λέτε να τα είπε ο Κοσμάς ο Αιτωλός? Όχι, αυτά είναι καθαρά οι ιδέες του Ιωάννου Κολέτη, ο οποίος είχε δύο έθνη, είχε φίλους, τους Γάλλους και τους Ιταλούς. Έτσι, ήταν το γαλλικό κόμμα του Κολέτη. Όλο προσπαθούσε να πει ότι ό,τι καλό έγινε από τους Γάλλους, ήταν οπαδός του Μεγάλου Ναπολέοντα και επίσης ήταν οπαδός των Ιταλών Καρμπονάρη, είχε σπουδάσει ιατρική στην Ιταλία. Έτσι, και λοιπά και λοιπά, τέλος πάντων, και ο ίδιος μισούσε πάρα πολύ τον Πάπα, όχι εξαιτίας θρησκευτικών διαφορών, αλλά επειδή ο Πάπας της Ρώμης τότε, ο Πίος ο VII, ήταν εχθρός των επαναστάσεων γενικά, όλων των επαναστάσεων. Έτσι, για πες μου. Για να αφήσουμε λίγο τον Πάπα, ναι. Να έρθουμε σε πιο πρακτικά δικά μας θέματα. Ναι. Άμα εσείς ήσασταν έξω από την παράσταση από το Corpus Christi, γιατί το θέμα μας είναι ο φανατισμός. Ναι. Το Corpus Christi που ήταν στην Αθήνα πριν κάποιους μήνες. Ναι. Καταλάβατε. Ναι, καταλάβατε, δεν το έχω δει βέβαια και ούτε ξέρω τι έχει. Άκουσα βρέχτες τον παιδί, φυσικά άκουσα. Τι θα κάνατε εσείς? Πού? Εκεί αμέσως θα αναπτύξουμε. Τι λες, θα πήγαινα με αυτούς τώρα εκεί? Όχι. Σε αυτά τα πράγματα μπορείς να αντιμετωπίσεις αλλιώς τα πράγματα και όχι τσιρίδες και φωνές και κατάρες και τέτοια, έτσι. Πώς? Όχι, δεν λέω με την προσευχή. Λέω μπορείς να διαφωτίζεις τέλος πάντων, έτσι, για το τι είναι. Να σας πω ένα παράδειγμα εδώ, πιο άμεσο, γιατί αυτό έγινε σε όλη την Ελλάδα. Πριν από χρόνια κυκλοφόρησαν εκδόσεις του Βήματος,
έτσι, του Λαμπράκη, κυκλοφόρησαν σε μετάφραση το Ευαγγέλιο του Ιούδα. Τι είναι αυτό το Ευαγγέλιο του Ιούδα? Λοιπόν, τι έπρεπε να γίνει για αυτό το πράγμα? Έπρεπε να γίνουν διαδηλώσεις? Το Ευαγγέλιο του Ιούδα είναι ένα ψεύτικο Ευαγγέλιο που γράφτηκε τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν και δήθεν το έγραψε ο Ιούδας. Θα μου πείτε, αφού ο Ιούδας μόλις σταυρώθηκε ο Χριστός, αυτοκτόνησε, πότε πρόλαβε και το έγραψε? Αλλά δεν βαριέσαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, το βγάλαν αυτό μέσα εδώ και το λέγαν ότι η Εκκλησία απαγόρευσε την διάδοσή του, γιατί είχε λόγους ότι θα κλονιζόταν το κύρος της και ξαχλαμάρες. Λοιπόν, κάποιος εδώ πέρα είπε, μη το διαβάσετε. Μάλιστα, μη το διαβάσετε. Εγώ προσωπικά, σε όποιον με ρωτούσε για το Ευαγγέλιο αυτό του Ιούδα, έλεγα να το διαβάσετε για να δείτε τι βλακίες έχει μέσα. Γιατί όλο βλακίες είχε αυτό το τέλος, χαζομάρες είχε μέσα, αηδίες. Αυτός που το έγραψε, ο αρχαίος αυτός αιρετικός που το έγραψε, ήταν κανονικά ψυχασθενής. Όλο βλακίες έχει μέσα. Δηλαδή, όταν πεις σε κάποιον μην το διαβάζεις, θα νομίζεις ότι είναι μέσα κάποια μυστικά, που φοβούμαστε να μην έρθουν στο φως και κλονιστεί η Εκκλησία. Ενώ το απλούστερο είναι να το διαβάσουν όλοι, έτσι, για να δούνε τι βλακία είναι. Τι φοβάται η Εκκλησία, φοβάται την αλήθεια? Αλίμονο, άμα λες όμως μην το διαβάσεις, σημαίνει ότι κάτι θέλεις να κρύψεις. Αντιλαμβάνεσαι? Και όλοι εδώ το αντιλαμβάνεστε. Τι έγινε? Ναι, ναι. Πώς εξηγείται τότε αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία? Τι λέει? Πρόσθεσε αυτή κακά, Κύριε, τις ενδόξεις της γης. Πρόσθεσε αυτή κακά, Κύριε, τις ενδόξεις της γης. Πώς δεν είναι μια... Εμένα τι μου το λες εδώ? Πώς το λεγορεύει αυτή αυτό? Μην τους βοηθάς να πάνε καλά οι δουλειές τους. Μήπως και πάρουν μυαλό. Όχι και να βάλουν μυαλό, γιατί η ένδοξη της γης δεν βάζει μυαλό ποτέ. Εγώ πάντα στο χαίρομαι πολύ αυτό πρόσθεσα αυτή κακά τη ενδόξη της γης, γιατί με τους ενδόξους της γης δεν έχω σχέση καθόλου. Δεν μου αρέσουν. Το κατάλαβες αυτό. Αλλά πολλοί βέβαια άνθρωποι της Εκκλησίας και ψηφίσκεται, τους αρέσει πολύ να έχουν γνωστούς πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς τέτοια. Χαίρονται πάρα πολύ με αυτά, να έχουν σχέσεις με ανθρώπους που έχουν αξιώματα στον κόσμο αυτό, έτσι. Αυτή είναι η ένδοξη της γης, αυτή είναι η ένδοξη της γης. Δεν είναι μια ελληνική διάθεση όπως αυτή? Είναι, ναι, είναι. Βεβαίως, κοίταξε, είναι από τον προφήτη Ισαΐα, έτσι, είναι της Παλιάς Διαθήκης, δεν της Καινής, βέβαια. Παλιά Διαθήκη είναι, έτσι, Παλιά Διαθήκη είναι, μην το μπερδεύουμε. Ακούγεται σαν κατάρα. Ναι, ακούγεται σαν κατάρα, γιατί αυτή η ένδοξη της γης συνέχεια κάνει το κακό, έτσι, στους άλλους, τους φτωχούς, οι οποίοι πάντα την υποφέρουν από τους ενδόξους της γης, έτσι, και λέει, δώσ' τους χαστούκια. Δεν λέει πάντως να πάτε στην κόλαση, δεν είναι, κατάρα δεν είναι ακριβώς κατάρα αυτό το πράγμα, είναι κάτι. Ναι, 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 ακούγεται κακό, αλλά καλό είναι να το ακούνε λίγο οι ευσεβείς αυτό το πράγμα, γιατί οι ευσεβείς έχουν μια μανία να τρέχουν στους μεγάλους της γης, στους ενδόξους της γης. Οι θρήσκοι, γενικά οι θρήσκοι, είναι τρομερό, πόσο ελκύονται από τα αξιώματα, όταν βλέπουν στολές, όταν βλέπουν τέτοια, τρέχουν εκεί, θέλουν να... Γιατί οι θρήσκοι είναι τόσο αρρωστημένοι? Γιατί? Α? Είναι δυνατόν ένας χριστιανός να είναι θρήσκος? Τι είναι ο θρήσκος? Τι είναι ο θρήσκος? Ο θρήσκος είναι αυτός που ανήκει σε μια θρησκεία. Και τι είναι η θρησκεία? Ξέρετε τι είναι η θρησκεία? Πάρτε όλες τις θρησκείες του κόσμου. Τι είναι? Στην κορυφή υπάρχει ένας Θεός. Μπορεί να υπάρχουν και πολλοί θεοί, δεν έχει σημασία. Και ο Θεός αυτός διατάζει τους ανθρώπους και οι άνθρωποι του προσφέρουν θυσίες για να τον εξευμενήσουν, τους απειλεί και ξέρω εγώ. Ένα παράδειγμα θρησκείας είναι ο μουσουλμανισμός, λέει εκεί, ένας Θεός, ο Αλλάχ. Δεν υπάρχει Θεός εκτός από τον Αλλάχ και προφήτης αυτού ο Μωάμεθ, εντάξει. Λοιπόν, όποιος δεν το δέχεται αυτό το πράγμα, τον θανατώνουμε. Ή τουλάχιστον τον κάνουμε δούλο μας, σκλάβο, και τον βάζουμε να πληρώνει χαράτσι. Το ξέρετε το χαράτσι, Πάλι καλά, αυτό το ξέρετε. Λοιπόν,
Καταλάβατε τι γίνεται. Αυτό θα πει θρησκεία. Θρησκεία θα πει ένας από πάνω δυνάστης Θεός και από κάτω οι άνθρωποι που είναι υποχρεωμένοι να τον δεχθούν αυτόν τον Θεό, αν δεν τον δεχθούν κλπ. Κλπ. Γίνονται άλλα πράγματα. Στο ο χριστιανισμός είναι θρησκεία. Τι είναι. Σε τι διαφέρει δηλαδή από τις θρησκείες, γιατί και ο άλλος, και ο μουσουλμάνος θα σου πει αποκάλυψη έχουμε κι εμείς. Αποκαλύφθηκε, ο άγγελος τα είπε αυτά στο Μωάμεθ. Και εκείνος λέει αποκάλυψη γιατί είναι. Και οι άλλοι θα πούν αποκάλυψη έχουν, γιατί δηλαδή. Εμείς πιο μάγκες είμαστε. Ναι εντάξει και εκείνοι σου λένε, πράγματα που γίνανε και θαύματα εκεί. Και για θαύματα όλοι μιλάνε, όλες οι θρησκείες έχουν και θαύματα και, και δεν συμμαζευόμαστε, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται, εμείς, σε τι διαφέρει δηλαδή ο χριστιανισμός από τις θρησκείες αυτές του κόσμου. Στην Ανάσταση. Να σας πω κάτι, είναι πολύ βασικό αυτό που διαφέρει. Κοιτάξτε κάτι, ο χριστιανισμός είναι το αναποδογύρισμα της θρησκείας. Έχει τελείως τα αντίθετα από εκείνα που έχει η θρησκεία. Τι γίνεται στον χριστιανισμό. Κάτι περίεργο γίνεται. Δηλαδή, στις διάφορες θρησκείες οι άνθρωποι προσφέρουν θυσίες στον Θεό, έτσι. Στο χριστιανισμό γίνεται το αντίθετο. Ο Θεός προσφέρει θυσίες στους ανθρώπους και μάλιστα τον Γιο Του. Το καταλαβαίνετε αυτό. Το έχετε σκεφτεί. Είναι τελείως το ανάποδο, ε. Όλα ανάποδα γίνονται στον χριστιανισμό. Σε όλα ανάποδος είναι ο χριστιανισμός. Πώς λένε, ανάποδος και στριμμένος, ε. Είναι έτσι ο χριστιανισμός, είναι ανάποδος σε όλα. Ε. Και εμείς δεν προσφέρουμε θυσία. Όχι, δεν προσφέρετε θυσία. Τι προσφέρουμε, βρε. Πάλι τον Χριστό προσφέρουμε εκεί. Σώμα και αίμα Χριστού, τι φαντάζεστε δηλαδή τι προσφέρουμε. Αυτό δηλαδή που προσφέρθηκε σε εμάς θυσία, κατά κάποιον τρόπο λέμε απαράδεκτος, πήγαινε πίσω, ε. Αυτό κάνουμε όταν προσφέρουμε. Τα έκτονσον, τι προσφέρουμε, βέ, τι προσφέρουμε. Καταργήθηκαν οι θυσίες σε εμάς. Δεν το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Επίσης, απλά αποδεχόμαστε. Γιατί λέει θυσία αστήρω, ιερό θυσία αστήρω. Ναι, είναι ιερό θυσία αστήρω. Αφού θυσιάστηκε ο Χριστός για εμάς, ρε. Ο Χριστός θυσιάστηκε. Δεν θυσιαζόμαστε εμείς εκεί. Έτσι, δεν θυσιάζουμε κάτι εμείς. Ο Χριστός θυσιάζεται, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, ο Θεός Πατέρας στέλνει το Γιο Του, θυσιάζεται στους ανθρώπους για να τους αποδείξει ότι τους αγαπάει πραγματικά, να τους συμφιλιώσει με τον εαυτό Του. Ο Απόστολος Παύλος το λέει αυτό με ένα υπέροχο τρόπο. Λέει, «Υπερ Χριστού ουν πρεσβεύομεν ως του Θεού παρακαλούντος διημών. Δεόμεθα υπερ Χριστού καταλάγεται το Θεό». Εμείς ερχόμαστε σαν πρεσβευτές του Χριστού, σαν να παρακαλεί, να παρακαλάει τους ανθρώπους ο Θεός διαμέσου ημών. Δεόμεθα υπέρ Χριστού, σας παρακαλούμε, σας εικετεύουμε στο όνομα του Χριστού, συμφιλειωθείτε με τον Θεό. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ποια θρησκεία μπορεί να παρουσιάσει κάτι τέτοιο. Είναι τελείως αντίθετο από τις θρησκείες αυτό. Μας παρακαλεί ο Θεός να συμφιλειωθούμε μαζί Του. Θυσιάζει τον Γιο Του σε εμάς, έτσι, για να μας αποδείξει την αγάπη Του. Και για να το πάμε λίγο σε love story, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας μας περιγράφει μια love story. Λέει, όπως ένας μανικός εραστής, τι θα πει μανικός εραστής, ένας ερωτευμένος που έχασε τα μυαλά του από τον έρωτα. Μανικός, μανία τον έπιασε. Τέλος πάντων. Όπως και να το πούμε, μανικός εραστής το λέει εκεί. Λοιπόν, τι κάνει αυτός. Κάθεται λέει κάτω από τον μπαλκόνι εκεί όπως ο Ρωμαίος με την Ιουλιέτα. Έτσι. Και αν η ωραία του εκεί δεν του λέει το ναι, στο τέλος λέει για να της αποδείξει την αγάπη της, αυτοκτονεί. Αυτό έκανε και ο Χριστός με την ανθρωπότητα. Έρχεται στην ανθρωπότητα, της λέει «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ», τίποτε η ανθρωπότητα. Στο τέλος αυτοκτονεί, φωνεύει τον εαυτό του για να αποδείξει την αγάπη του. Καταλάβατε. Αυτό θα πει love story. Έτσι. Εντάξει. Έτσι. Παρομοιάζει, βλέπετε, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, εδώ της Θεσσαλονίκης Άγιος, παρομοιάζει τον Χριστό που έρχεται και θυσιάζεται για τους ανθρώπους με έναν μανικό εραστή που στο τέλος θυσιάζει τη ζωή του για να αποδείξει στην κοπέλα του ότι πραγματικά την αγαπάει.
Έτσι, αυτό είναι ο χριστιανισμός. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τις θρησκείες. Αλλά τώρα θα μου πείτε, έχει καταντήσει, οι περισσότεροι άνθρωποι που μαζεύονται στις εκκλησίες συμπεριφέρονται απλώς με αυτό. Θα κάνουμε το τέτοιο, θα ανάψουμε τα κεριά μας, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε μετάνοιες, θα κάνουμε ανατάσεις, τέτοια διάφορα πράγματα. Να δουν και οι άλλοι ότι πόσο ευλαβείς είμαστε δηλαδή. Όχι. Καλά, όχι να το πενευτούμε, αλλά είμαστε πολύ ευλαβείς. Πρέπει να το μάθουν και οι άλλοι. Να ωφεληθούν κι αυτοί, να τους δώσουμε το καλό παράδειγμα. Έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν. Αυτά είναι. Τι να κάνουμε. Αλλά σας λέω, ο αληθινός χριστιανισμός είναι κάτι τελείως επαναστατικό. Είναι μια επανάσταση, δεν είναι θρησκεία. Μια διαρκής επανάσταση. Και είναι διαρκής επανάσταση γιατί όλες οι επαναστάσεις των ανθρώπων, στο τέλος ξέρετε τι γίνονται. Στο τέλος. Οι επαναστάτες γκρεμίζουν την εξουσία και τι κάνουνε, την παίρνουν αυτοί και γίνονται αυτή η εξουσία. Όπου γίνανε επαναστάσεις, επικολούθησε δικτατορία. Η Γαλλική Επανάσταση τι έγινε, μόλις πήρανε την τέτοια, την, πώς τη λένε, τη Μαρία Αντουανέτα και τον σύζυγό της, τον βασιλιά, έτσι, την πήραν λοιπόν. Και την πήγαν στην Καρμανιόλα και λοιπά και λοιπά. Δεν λέμε λεπτομέρειες γιατί είναι φρικιαστικές. Λοιπόν, αυτή βέβαια και ήταν το κακό ήταν ότι μετά ποιος θα έτρωγε παντεσπάνι. Το ξέρετε το παντεσπάνι, ε? Το ξέρετε? Με τη Μαρία Αντουανέτα. Δεν έχουμε ψωμί, είπαν, φάτε παντεσπάνι. Από πού βγαίνει η λέξη παντεσπάνι? Α? Παντεσπάν. Ψωμί της Ισπανίας. Ενώ η φραντζόλα είναι ψωμί της Γαλλίας. Εντάξει. Παν δε σπαν, σπαν, ε. Το παν είναι το τέτοιο, έτσι. Τέτοιο, είναι ο άρτος από το πάνι στο λατινικό, έτσι. Δε σπαν, σπανία, έτσι. Λοιπόν, τι την κάνατε η Μαρία Αντουανέτα? Ναι, αυτό την κάνανε. Τι ήθελα να πω τώρα για τη Μαρία Αντουανέτα. Και εγκαταστήσαν τη δικτατορία τους, ε. Και εγκαταστήσαν τη δικτατορία. Αυτοί που κυριαρχήσαν εκεί, η περίοδος της τρομοκρατίας ακολουθεί. Ναι, και μάλιστα, να σκεφτείτε, μέσα στις φυλακές βάλαν και εκείνο που είχε γράψει τον εθνικό ύμνο, τη Μασαλιώτιδα, ε. Αλόνζα φάντε λα πατρί, έτσι. Αυτό που ψάλανε οι επαναστάτες, αυτόν που τα έγραψε και τα λόγια και τη μουσική, και αυτόν τον κλείσαν στη φυλακή. Όπως εδώ στην Ελλάδα που κλείσαν τον Κολοκοτρώνη, έτσι. Αυτά γίνονται. Λοιπόν, πάρε τη Ρωσία, ε. Ρίξαν τους τσάρους και τι έγινε μετά. Μετά έγινε η δικτατορία, η οποία κράτησε 70 χρόνια. Λοιπόν, και να σκεφτείτε ότι πρώτα οι Ρώσοι, ξέρετε πώς λέγαν τους τσάρους. Ξέρετε πώς λέγαν τους τσάρους ο λαός? Πατερούλη έλεγαν. Μπάτουσκα. Μπάτουσκα. Έτσι λέγανε, όπως τους ιερείς, ε. Μπάτουσκα λέγαν τον τσάρο. Μετά ποιον λέγανε μπάτουσκα, πατερούλη. Ήρθαν άλλοι και πήραν την εξουσία και τους επαναστάτες, σαν τον Κολοκοτρώνη, ε, είδαμε, τους βάλανε στη φυλακή, τους αφήσαν να είναι ζητιάνοι. Πόσοι ήταν ζητιάνοι που δεν είχαν να φάνε, ε. Πόσοι άλλοι, η Μπουμπουλίνα, η καημένη, τα είχε δώσει όλα τα χρήματά της για τον αγώνα και στο τέλος είχε καταντήσει πάμπτωχη και γι' αυτό δεν θέλανε να συμπεθεριάσουν μαζί της κάποιοι εκεί και την σκοτώσανε. Όταν τα παιδιά τους έτσι κλέφτηκαν, ε. Πήγαν εκεί, ακούσε εκεί, εμείς να γίνουμε συμπέθεροι με αυτή την φτωχιά την Μπουμπουλίνα. Καταλαβαίνετε, αυτή είναι η αληθινή επανάσταση. Ο χριστιανισμός λοιπόν είναι μια τέτοια αληθινή επανάσταση που είναι και διαρκής. Ποτέ δεν θα τελειώσει η επανάσταση του χριστιανισμού γιατί ποτέ δεν μπορεί να φτάσει στο τέρμα. Ε. Η στόχη της επανάστασης του χριστιανισμού είναι τόσο μακρινή, τόσο μεγάλη. Έτσι, είναι σαν τα μαθηματικά που λέμε έχει όριο το άπειρο. Έτσι, και ποτέ δεν το φτάνει, όσο και αν μεγαλώνει ο αριθμός, έτσι, όσο και αν μεγαλώνουν, δεν φτάνουν το όριο, το άπειρο, μένει το όριο, σαν όριο που δεν το φτάνουμε ποτέ. Αυτό είναι ο χριστιανισμός, δεν φτάνουμε ποτέ. Αυτό που θέλει ο χριστιανισμός, δεν το φτάνουμε ποτέ.
Και η Επανάσταση αυτή θα σταματάσει, θα τελειώσει μόνο με τη Δευτέρα Παρουσία. Έτσι. Είναι μια διαρκής επανάσταση. Όποιος βλέπει τον χριστιανισμό λοιπόν σαν κάτι στατικό, σαν κάτι ακίνητο, αυτός δεν έχει καταλάβει τίποτα από τον χριστιανισμό. Πατέ, τι έγινε? Η ομιλία θα φτάσει στο τέρμα. Wow, συγγνώμη. Εντάξει. Καλά ρε, τους ζυγούς σμίσατε. Καλά ρε, συγγνώμη, εντάξει. Πάτε σίγουρα να ανανεώσουμε εδώ τη συνάντηση, εδώ το ραντεβού. Άσε, είσαι σαδιστής. Δεν βλέπεις πόσο υποφέρουν οι άνθρωποι πάση ώρα. Άσε. Θα πρέπει να διακόψουμε μάλλον. Ναι, διακόψουμε, ναι, εντάξει. Αλλά θέλουμε πολύ να σας ανέβουμε. Όχι, εσύ μπορεί να το θέλεις, οι άλλοι όλοι δεν έκανε. Όχι. Ένα ραντεβού για εφράνα στην Ελλάδα. Ραντεβού μην. Εγώ ποτέ δεν πήγαινα σε ραντεβού, εγώ ποτέ δεν πήγαινα. Ποτέ, αλήθεια. Ήμουνα πάντα παιδί του κατηχητικού. Δεν πήγαινα σε ραντεβού. Ναι. Καλά, εντάξει. Α, συγγνώμη, σας ζάλισα τόση ώρα και σας πιαστήκατε. Ήμασταν και μέχρι τις 12 και μία. Ναι. Ευχαριστήσουμε πολύ τον πατέρα Ειρηνέα. Άσε τώρα. Τώρα μην αρχίζετε τα ψέματα. Εδώ λέτε δόξα τω Θεώ που τελειώσαμε και από πάνω θα με ευχαριστήσετε. Υποσχόμαστε από εδώ από τον Άντι Βασίλη ότι θα προσπαθήσουμε να ξαναείτε εδώ. Μακάρι να έρθει πιο χρόνο. Θα ξεκινήσουμε από τις 12 ώρα το μεσημέρι για να είμαστε άνετοι και να μην υπάρχει καμία. Να έχουμε μια στρατοπή μαζί μας, ποιο θα θέλει να το κρατάει. Ποιο? Να έχουμε μια στρατοπή να πούμε πιο πολλά. Παράδειγμα. Θα έχουμε φρατζόμενο και σπάνιο. Εντάξει. Τέλος πάντων, τώρα αν δεν έμεινε τίποτα από αυτά που είπαμε, ας έμεινε. Αν δεν έμεινε. Ωραία είμαστε οι παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχετε καλό γούστο. Για να σας αρέσουν αυτά. Ευχαριστώ.